Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης επιλογές. Αντί για νηπιαγωγείο θα γίνει τελικά πνευματικό πολιτιστικό κέντρο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών, το πρώην κτίριο οργανισμού εργατικής κατοικίας της ΕΡΕΣ. Το θέμα συζητήθηκε και πέρασε ομόφωνα, βέβαια θα το δούμε αν είναι ομόφωνα ή όχι, από το Δημοτικό Συμβούλιο των Σερών. Την ίδια ώρα ανάστατη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα για το ζήτημα που έχει προκύψει με τον πρόεδρο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πασχάλη Στεφάνου, ο οποίος μίλησε το μεσημέρι στην Ελένη Μωραΐτη, να αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να μην έτρεξε ο Δήμος Σερών στο αρμόδιο Υπουργείο ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια που είχαν προκύψει και περιορίστηκαν στην εισήγηση της Δημοτικής Υπηρεσίας. Ανάστατη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα των Σερών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών Πασχάλη Στεφάνου. Ο λόγος, η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών από τις 27 Απριλίου 2021 που αναφέρει μη σύνομη την παραχώρηση κτηρίου του ΟΑΕΔ για τη μετεγκατάσταση του 12ου νηπιαγωγείου Σερών, καθώς αυτό ανήκει σε μία και μόνο άδεια όλου του τετραγώνου των εργατικών κατοικιών Ομόνοιας. Μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών αποφάσισε και πάλι ομόφωνα να παραχωρήσει το παραπάνω κτίσμα εμβαδού 95,90 τετραγωνικών μέτρων στον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Σερών. Ο κ. Στεφάνου, μιλώντας στην εκπομπή κάθε μεσημέρι και στην Ελένη Μωραϊτή, αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να μην έτρεξε ο Δήμος Σερών στο αρμόδιο Υπουργείο ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια που είχαν προκύψει και περιορίστηκαν στην εισήγηση της Δημοτικής του Υπηρεσίας. Ο Δήμος ξεκίνησε και ενδιαφέρον να γινόταν το κτίριο στο Σεπτέμβριο του 2020 να ήταν έτοιμο το νηπιαγωγείο, γιατί πραγματικά αυτές οι λύσεις είναι προσωρινές, γιατί βιαζόμαστε να υπάρχει θέμα της φοιτησής των παιδιών. Yeah. Λοιπόν, μετά το θέμα αυτό πάγωσε, υπήρχε χολυθεργία και ξαφνικά σήμερα... Πάγωσε το θέμα? Δεν υπήρχε καμία, δεν είχαμε καμία ενημέρωση τουλάχιστον εμείς, ούτε η διεύθυνση πρωτοπάνη παίζει για αυτό το θέμα. Αν και το είχαμε εμείς στην νέα συνάντηση με φέτος Σεπτέμβριο με τον κύριο Χρυσάφη, ξαναδέσαμε το θέμα αυτό, υπήρχαν κάποια προβλήματα. Υπάρχουν, θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μετά όμως τώρα, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τις σελίδες, βλέπουμε την απόφαση αυτή, ότι αυτό το κτίριο αυτό, το οποίο ο ΑΕΡ το έδωσε για 10 χρόνια για νηπιαγωγείο, ναι, παραχωρείται με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ένα σύλλογο. Για ένα μουσείο, κάτι δεν ξέρω τι. Λοιπόν, σε ένα σύλλογο παραχωρείται ως αίθουσα συγκέντρωσης για πνευματικό πολιτιστικό κέντρο σε σύμπραξη με το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Σερών. Ναι, ναι. Ουσιαστικά δίνει το σύνδεσμο, χωρίς να έχουμε τίποτα με το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Σερών. Αυτός ο χώρος πραγματικά και ξεκίνησε εδώ και 3 χρόνια για να παραχωρηθεί για νηπιαγωγείο, υπήρχαν κάποια, που διαβάζω εγώ την απόφαση, υπήρχαν κάποια θέματα νομικής επίσης κολλήματα, αλλά εγώ, επειδή πραγματικά πιστεύω ότι αυτά τα κολλήματα δεν είναι κατάλληλο, υπήρχαν θέματα νομικής ισόπωσης με θέμα με άδειες και θέμα με κάποιους κοινόχους τους χώρους της αυλές, δεν μπόρεσαν, είπαν, σχεδίκαν να λυθούν. Λοιπόν, πραγματικά και το διαβάζω αυτή την απόφαση αυτή. Και ρωτώ εγώ, αν ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών και ο Δήμος έκανε αίτημα στον ΟΑΕΔ για να κάνει, θα το παραχωρούσε αυτό το κτίριο ΟΑΕΔ. Νομίζω πως όχι. Λοιπόν, έκανε κάποια ενέργεια, αυτό δεν θέλω να μάθω, έκανε κάποια ενέργεια ώστε με τον κύριο Πατή Βασιλείου που έδωσε το θέμα και με άλλους, ώστε να λυθεί το πρόβλημα αυτό, να λυθούν τα νομικά θέματα και να ξεκινήσει σαν νηπιαγωγείο. Ρωτώ. Για το θέμα μίλησε στην ίδια πάντα εκπομπή ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δημήτρης Γιαμάγκας, ο οποίος τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπορούσε να μην δεχτεί την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης εκείνης της περιουσίας του Δήμου, αλλά και της Πολεοδομίας, με αποτέλεσμα να μην χάσει το κτίριο, να συμπράξει με το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Σερών, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα συγκέντρωσης, πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο του παραπάνω Συνδέσμου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή για εργατικές κατοικίες, ναι, οι πολεοδομικές διατάξεις είναι τέτοιες που δεν το επιτρέπουν. Μάλιστα. Και οποιαδήποτε αλλαγή επί των πολεοδομικών διατάξεων, ναι, αφενός είναι πολύ δύσκολη και αφετέρου είναι χρονοβόρα. Μάλιστα. Σωστά. Η χρήση από τον Οργανισμό Εργατικών Κατοικιών προς το Δήμο Σερών, ναι, η χρήση λοιπόν, η απόφαση μεταξύ των άλλων έχει και έναν όρο. Ότι από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση, μέσα σε ένα χρόνο θα πρέπει να γίνει η μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου. Ναι. Όταν λοιπόν οι υπηρεσίες μας διαβεβαιώνουν ότι
μια ενδεχόμενη αλλαγή του δημοτομικού σχεδίου μπορεί να πάρει. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Τρία χρόνια. Από πέντε χρόνια. Α, ναι. Πέντε λεπτά. Αυτό λοιπόν για μας σήμαινε ότι ή θα έπρεπε να παραδώσουμε πίσω το ακίνητο αυτό στον Οργανισμό Εργατικών Κατοικιών και να παρετηθούμε διαπαντός ως Δήμος πια και όχι μόνο στην Ημαπαιδείας από την χρήση, από το δικαίωμα χρήσης αυτού του οικοδομήματος, ή να εξεταστεί άλλη λύση, να αξιοποιηθεί δηλαδή για άλλους σκοπούς. Και τι επιλέξατε να κάνετε? Και σε αυτό το δίλημα, από το να επιστρέψουμε δηλαδή ένα οικοδόμημα, ενώ οι ανάγκες του Δήμου είναι πολύ μεγάλες, πολλοί σύλλογοι καταθέτουν αιτήματα για να στεγαστούν, για να βρουν ένα χώρο όπου να βάλουν τα γραφεία τους ή εκθέματά τους ή οτιδήποτε άλλο, και αυτοί οι χώροι πράγματι σπανίζουν μέχρι να περάσουν στην κυριότητα τα στρατόπεδα και εκεί να γίνουν τα μεγάλα έργα. Προκειμένου λοιπόν να φύγει από την χρήση του Δήμου, επιλέχθηκε να, σε σύμπραξη με το Σύνδεσμο Εφαίρων Αξιωματικών, να αξιοποιηθεί διαφορετικά. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: τι κινήσεις έγιναν στον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση και σήμερα Κωστή Χατζηδάκη, ώστε να βγει μια απόφαση που θα λύνει το θέμα? Είναι ενημερωμένος ο νυν Υπουργός για τα κολλήματα που προέκυψαν, ή μείναμε μόνο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου? Με ποια κριτήρια γίνεται η σύμπραξη με τον Σύνδεσμο Εφαίδρων Αξιωματικών? Δεν υπήρχαν άλλοι σύλλογοι για σύμπραξη? Η απόφαση είναι ομόφωνη, ή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι είχαν αποχωρήσει από την τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση? Έγινε αναλυτική συζήτηση του θέματος έτσι ώστε να ενημερωθούν διεξοδικά οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης? Και τέλος, θα γίνουν κινήσεις προς τον αρμόδιο υπουργό ώστε το συγκεκριμένο κτίριο να μπορέσει να γίνει νηπιαγωγείο, ή θα περιοριστούμε στα προκατασκευασμένα και σε νέα κτίρια που θα στεγάσουν τα νήπια? Λοιπόν, αυτά προέκυψαν με το ζήτημα αυτό, με το κτίριο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στην Οδό Μεραρχίας. Ήταν να κατασκευαστεί εκεί νηπιαγωγείο, αλλά πλέον θα γίνει από ό,τι φαίνεται πνευματικό κέντρο και μουσείο μάλλον του Συνδέσμου Εφαίδρων Αξιωματικών. Θα μείνουμε στο θέμα και θα συνομιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με τον πρώην πρόεδρο της ΚΕΔΙΣ, νυν Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Αέρας, τον κύριο Βασίλη Τερζή, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να δούμε κάποια ζητήματα τα οποία προκύπτουν σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη. Διαβάσαμε στην διάβγεια ότι το θέμα πέρασε ομόφωνα. Θα μας πει ο κύριος Τερζής αν ήταν ομόφωνα ή όχι, διότι οι πληροφορίες μας λένε ότι ο κύριος Τερζής απουσίαζε σε εκείνο το θέμα, επομένως μόνο ομόφωνο δεν ήταν το ψήφισμα. Κύριε Τερζή, καλό βράδυ. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κώτα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι ακριβώς ενημέρωση έχετε για αυτό το ζήτημα το οποίο προέκυψε, παρεμπιπτόντως όμως να πούμε ότι εσείς ως πρώην πρόεδρος της ΚΕΔΙΣ το είχατε ζητήσει και για να στεγαστεί εκεί η φιλαρμονική του Δήμου? Κοιτάξτε, ναι. Αν θυμόσαστε καλά, γύρω στις 10 με 11 Αυγούστου είχα συντάξει και είχα αποστείλει ένα δελτίο τύπου στα μέσα ενημέρωσης, στο οποίο καυτηρίαζα τότε το γεγονός ότι πολύ γρήγορα είχαν βιαστεί μάλλον και ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Σαμάγκας να διατυμπανίσουν με μεγαλοφόνος ότι το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν και είναι όλα έτοιμα τα δύο νηπιαγωγεία για να στεγαστούν τα νήπια, μιας και οι ανάγκες είναι πολλές. Και είχαμε φτάσει στον Αύγουστο και δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα, γιατί διαγνώστηκε ότι υπάρχουν αρκετά πολεοδομικά προβλήματα και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που δυσχεραίνουν τον χρόνο παράδοσης και οκλήρωσης των εργασιών για να παραδοθούν το Σεπτέμβριο τα νηπιαγωγεία. Και είχα πει ότι γνώρισα το θέμα και ήμουνα βέβαιος ότι πριν κάνουν τις εξαγγελίες είχαν διερευνήσει στο τι κατάσταση γραφειοκρατική βρίσκεται αυτό, που με μεγάλη χαρά μάθαμε ότι τους το παραχωρεί τότε ο ιδιοκτήτης που ήταν ο ΟΕΕ. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί το 2017 είχαμε κάνει μια υπηρεσιακή έρευνα με την ΚΕΔΙΣ για να δούμε τους τίτλους ιδιοκτησίας και όλα τα χαρτιά, τα πολυοδομικά που συνοδεύουν αυτό το κτίριο, γιατί θέλαμε να κάνουμε ένα αίτημα για να χρησιμοποιηθεί αυτό το κτίριο ως το σπίτι της φιλαρμονικής, για να στεγαστεί εκεί η φιλαρμονική, τα όργανα, γιατί έχουμε πάνω από 70 όργανα, οι στολές, οι δύο στολές των παιδιών και των εφήβων, καθώς και τα τμήματα
νέων, η ορχήστρα νέων και η παιδική χοροδία της Κερδίδης. Να γίνει δηλαδή το μουσικό σπίτι του Δήμου Σερών για να στεγαστούν αυτά τα δύο, η φιλαρμονική και η χοροδία. Τότε τι σας είπαν, τότε τι σημαίνει. Μα διαπιστώσαμε μετά από λίγο χρονικό διάστημα ότι υπάρχουν όλες αυτές, όλα αυτά τα προβλήματα. Και εγκαταλείψαμε αυτή την ιδέα και μάλιστα προσπαθούσαμε να βρούμε και άλλους χώρους, όπως είναι το παλιό έκτο δημοτικό σχολείο επί της οδού Αθανασίου Αργυρού, μέχρι που φτάσαμε να βλέπουμε και τον παλιό Ορφέα, μέχρι και το κτίριο του παλιού Ορφέα, γιατί όντως αν θέλαμε και αν θέλουμε μια φιλαρμονική έπρεπε να φύγει από εκεί που φιλοξενείται στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κερδής, γιατί η αίθουσα των εκδηλώσεων της Κερδής από τη στιγμή που ανακαινίστηκε και μπήκαν σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, χρησιμοποιούνταν σχεδόν καθημερινά από διάφορους φορείς και σωματεία για να κάνουν ομιλίες, εκδηλώσεις, συνεδριάσεις και αυτά. Και πολύ συχνά λοιπόν έπρεπε να παραχωρείται σε αυτούς τους φορείς και τα σωματεία και να κάνουν τα μαθήματά τους οι νέοι και οι έφηβοι της φιλαρμονικής. Τέλος πάντων, εγκαταλείψαμε την ιδέα γνωρίζοντας ότι υπήρχαν προβλήματα και είχα εκφράσει έτσι και την εντύπωση ότι μα δεν τα ξέρανε πριν εξαγγείλουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά. Όμως, επειδή πολύ σωστά άκουσα και το μεσημέρι τον κύριο Στεφάνου, τον εκπρόσωπο των δασκάλων, να λέει ότι στην Ελλάδα δεν είναι κακό οι νόμοι να αλλάζουν με νόμους και οι διατάξεις να τροποποιούν διάφορες αγγυλώσεις τέτοιες, και με το γεγονός ότι έχουμε και αρκετούς 4 βουλευτές και 2 υπουργούς των κυβερνών του κόμματος και θα μπορούσαν να προωθήσουν αυτό το θέμα ώστε με μια νομοθετική ρύθμιση, με μια διάταξη να ξεπεραστούν αυτά, μιας και πρόκειται για εκπαιδευτήριο, και αφού περάσουμε τα βρεφοκρατικά, μετά τα άλλα ήταν τεχνικά ζητήματα για να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις και να παραχωρηθούν έστω αν όχι το Σεπτέμβριο του 2021 ή με τη νέα εκπαιδευτική χρονιά στα νήπια. Τώρα όσον αφορά το θέμα όμως, όπως είπε ο κ. Στεφάνου, το θέμα είχε παγώσει και μάλιστα διερωτήθηκε εδώ στην Ελένη Μωρέτη πώς είναι δυνατόν ο Δήμος να μην έτρεξε έτσι ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, τα κολλήματα. Ακριβώς, δεν είναι εύλογο. Γνωρίζαν ότι υπήρχε ζήτημα, πρόβλημα. Μα έτσι. Δεν είναι εύλογο. Κοιτάξτε, για κάποια θέματα, εδώ πρέπει η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος πρώτος από όλους να κατεβαίνει στην Αθήνα και να διεκδικεί. Αυτά είναι τα σοβαρά τα θέματα. Εκεί λοιπόν πρέπει να έχουμε παρεμβάσεις, εκεί που πρέπει, στο Υπουργείο, στις δημόσιες υπηρεσίες. Και δεν είναι εύλογο, κύριε Κώτα, γιατί πάγωσε το θέμα και ή μήπως βρήκαν τοίχο τόσο υψηλό και συμπαγή που δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Από εκεί και μετά όμως βλέπουμε ότι ήρθε αυτή η παραχώρηση. Εγώ βέβαια να πω ότι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο από το δεύτερο θέμα και μετά αποχώρησα, βέβαια να σας πω κάτι, δικαιολογώ, ότι με το GoEdex, επειδή και εγώ 3 μήνες ως εκπαιδευτικός έκανα μαθήματα καθημερινά 5 ώρες με το GoEdex, είναι κάποια στιγμή είναι δύσκολο να δεις ποιος αποχωρεί, ποιος συμμετέχει, αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον στην την ώρα της ψηφοφορίας εκεί θα πρέπει να βλέπει ποιοι είναι συνδεδεμένοι on camera, ποιοι είναι παρόντες, ποιοι λένε ναι, ποιοι λένε όχι. Εσείς δεν ήσασταν όμως παρόν, έτσι. Εγώ από το δεύτερο μέρος και μετά είχα αποχωρήσει διότι υπήρχαν παρέχω κάποιες άλλες υπηρεσίες ιατρικού λόγω της πανδημίας σε κάποια Αυτό δεν φαινόταν στον υπολογιστή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Να δούμε το ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ανοιχτή η κάμερα, δεν βλέπει πρόσωπο, δεν βλέπει μικρόφωνο, δεν βλέπει τίποτα. Άρα ομόφωνα δεν ψηφίστηκε το θέμα. Να σου πω και να μην είναι ομόφωνα κατά πλειοψηφία με μείον μία ψήφο, πάλι περνάει και με μείον δύο. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Βέβαια, να πω και κάτι άλλο. Πείτε μου. Νομίζω, όπως διάβασα πολύ γρήγορα την απόφαση, έχει στο θέμα αυτό ψηφίσει και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ο Σκατρετζόγλου. Στο οποίο, γνωρίζοντας τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, από τη στιγμή που ο ίδιος είναι και πρόεδρος στο Σύλλογο Εφέδρων, νομίζω υπάρχει και κόλλημα ηθικό και πρακτικό, διότι όταν υπάρχει ένομο συμφέρον για ένα θέμα, θα πρέπει ο Δημοτικός Σύμβουλος όχι απλά να μην ψηφίζει, να αποχωρεί από την αίθουσα. Δεν θα πρέπει να ήταν παρόν δηλαδή στην συνέντευξη. Ούτε καν να διευθύνει αυτό το θέμα. Δηλαδή σε αυτό το θέμα έπρεπε να το διευθύνει
ο δεύτερος στη τάξη πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ορίζει και ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικός Σύμβουλος που έχει έμμο συμφέρον, οικονομικό ή οτιδήποτε άλλο, και σχέση με το θέμα που θα συζητηθεί, ναι, θα πρέπει να αποχωρεί από την αίθουσα. Φανταστείτε, όχι απλά να ψηφίζει, να εκφράζει γνώμη και να ψηφίζει, να αποχωρεί από την αίθουσα. Άρα δηλαδή η απόφαση αυτή, κύριε Παζή, είναι νόμιμη, είναι παράνομη, είναι τι είναι? Σύμφωνα με τον κανονισμό, εάν έχει ψηφίσει και ο κύριος Κατριζόγλου, ο οποίος την χάνει πολύ, να είναι πρόεδρος στο συγκεκριμένο σύνδεσμο και να έχει περάσει θέμα που αφορά το σύνδεσμο, νομίζω ότι υπάρχει κόλλημα. Μάλιστα. Αυτό βέβαια θα το δούμε. Οφείλει να το δει και ο ίδιος. Άλλοι συνάδελφοί σας γνωρίζετε αν ήταν παρόν στη συνεδρίαση ή είχαν αποχωρήσει από την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε? Να σου πω με ειλικρίνεια. Δεν έψαξα περαιτέρω, δεν έκανα τηλέφωνα τουλάχιστον στη δικά μας την παράταξη των 14 ατόμων, αν για το συγκεκριμένο θέμα ήταν παρόντες και απλά λογίστηκαν ως παρόντες και έτσι πέρασε το δέχομα. Αλλά όπως και να έχει, είτε με μείον μία ψήφο, είτε με μείον του τη δικά μου και του κυρίου Προέδρου που όφιλε να μην είναι εκεί σε αυτό το θέμα που άπτεται ενός συλλόγου που είναι ο ίδιος Πρόεδρος, πάλι θα περνούσε το θέμα. Και εδώ περνάμε τώρα και σε ένα άλλο ζήτημα. Πόσοι γνωρίζανε εκπρόσωποι, πρόεδροι, μέλη συλλόγων, φορέων στον Δήμο μας ότι υπάρχει διαθέσιμος αυτός ο χώρος για να καταθέσουν πιθανόν δικό τους αίτημα για να παραχωρηθεί σε αυτούς? Γιατί και άλλοι φορείς, σύλλογοι ή σωματεία έχουν έλλειψη χώρου ή νοικιάζουν χώρους και ίσως να ήθελαν να φιλοξενηθούν ή να διεκδικήσουν αυτόν. Για παράδειγμα, ο κύριος Καραθανάσης το μεσημέρι στην Ελένη Μωρίτη είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχει αυτό το οίκημα και θα μπορούσε κάλλιστα να προταθεί να αναλάβει ο σύλλογος το συγκεκριμένο κτίριο. Να κάνω ένα βήμα πίσω, να περάσω στον Δήμο μας. Τα τμήματα του Δήμου, οι υπηρεσίες του Δήμου, μήπως θα μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί, που δεν χωρούν στο δημοτικό μέγαρο ή βρίσκονται σε χώρους που είναι ακατάλληλοι? Να σας πω επί των ημερών μου που έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα χώρου. Για πείτε μου. Οι σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φιλοξενούνται σε έναν χώρο στο ισόγειο του νομαρχιακού μεγάρου, το του διοικητήριου, πάρα πολύ μικρό για τον όγκο του υλικού, της γραφειοκρατίας, των φακέλων που πρέπει να διαχειριστούν και για τον αριθμό των υπαλλήλων που εργάζονται. Μάλιστα. Ήταν και αυτό ένα θέμα και ψάχναμε να μεταγκατασταθεί το τμήμα όπου ασχολείται με τις σχολικές επιτροπές, διότι έχει πάρα πολλούς φακέλους και εκεί είναι πολύ στενάχρονο. Να σε ρωτήσω λοιπόν, να πάμε να πούμε, βέβαια αυτό είναι θέμα προς Θεού, είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής, μπορεί να το στέλνω εκεί. Σας λέω θέματα που τα αντιμετώπισα εγώ, είτε ως πρόεδρος της Κεδής, είτε ως πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. Και κάτι τελευταίο. Ναι, για να σε αποδεσμεύσω. Κάνουμε το βήμα έξω από τον Δήμο και μιλάμε αυτό που σας είπε και ο συμπαθέστατος πρόεδρος των Ιδρυτών, κ. Καραθανάσης, ότι υπάρχουν και σύλλογοι, άλλοι σωματεία που μπορεί να ενδιαφερόντουσαν. Με ποια κριτήρια έγινε αυτή η σύμπραξη, εσείς γνωρίζετε? Θα ζητήσετε να μάθετε κάτι παραπάνω? Να σας πω. Θεωρείται ότι είναι όλος τυχαίος που ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τυχάνει να είναι και πρόεδρος στο Σύλλογο Εφέδρων και μόνο αυτός ο σύλλογος γνώριζε ότι τελικά τα κτίρια εκεί δεν θα παραχωρηθούν σε νηπιαγωγεία, άρα είναι διαθέσιμα και βάλαμε το αίτημα. Εγώ ρωτάω. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μόλις προχθές την Παρασκευή έγινε η λογοδοσία
για το έτος 2019 και ακούστηκαν πολύ ωραία λόγια, πολύ ωραίες φράσεις. Μάλιστα. Για να αφήσουμε πίσω το παρελθόν, για να είμαστε όλοι μαζί, ότι ο Δήμος είναι ανοιχτός σε όλους, ότι οι προτάσεις να έρθουν εδώ και προχωράμε μπροστά, κοιτάμε ένας τον άλλον. Ορίστε λοιπόν που μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα βλέπουμε κάτι που δημιουργεί ερωτηματικά. Θα ζητήσετε εξηγήσεις για το θέμα? Νομίζω ότι βάλετε να ζητήσουμε εξηγήσεις, γιατί είναι αυτό που λέμε. Δεν πρέπει να είσαι, πρέπει και να φαίνεσαι. Δεν πρέπει να φαίνεσαι, πρέπει και να είσαι έντιμος. Ωστόσο, κύριε Τερζή, η παράταξή σας, από ό,τι φαίνεται, ψήφισε το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Σύζομαι η παράταξη, από ό,τι φαίνεται. Ναι, δεν αντιλέγω. Εγώ αυτή τη στιγμή με καλέσατε, ναι, ως πρόσωπο της παράταξης. Όχι, ως δημοτικός σύμβουλος, πρώην πρόεδρο της ΚΕΔΕΣ. Και είχα και μια εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και μάλιστα διεκδίκησα με κάποιον τρόπο εκείνες τις αίθουσες για άλλη χρήση και σας είπα και ένα παράδειγμα τι μπορούσα να τοποθετήσω. Εσείς αν ήσασταν παρόν στη συνεδρίαση θα το ψηφίζατε το θέμα, ναι ή όχι? Όχι, όχι. Καταρχάς θα έθετα αυτά τα ερωτήματα που μου θέσατε εσείς ως δημοσιογράφος, πώς έγινε και φτάσαμε ως εκεί, εάν έγινε μια ανοιχτή πρόσκληση προς την κοινωνία και σε άλλους φορείς και συλλόγους ότι υπάρχει διαθέσιμο αυτό, και αν πήγε το μυαλό μας να εγκατασταθεί εκεί κάποιο τμήμα υπηρεσιών ή μια ολόκληρη υπηρεσία του Δήμου, όπως για παράδειγμα θα έλεγα εγώ οι σχολικές επιτροπές, οι οποίες είναι πολύ στενάχωρα εκεί στο κτίριο του διοικητήριου. Κύριε Τερζή, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και στο μέλλον για άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ θερμά. Νέα μέτρα για καφετέριες και καταστήματα εστίασης που παραμένουν ανοιχτά με take-away έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση. Η πλειονότητα των σεραίων πάντως έχει προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, στη νέα τάση που θέλει βόλτα και καφέ στο χέρι και στα παγκάκια. Στο μεταξύ κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Άδωνη Γεωργιάδη που προκάλεσε τον πνευματικό κόσμο ότι ο κ. Γεωργιάδης περιμένει τα κλειδιά των καταστημάτων εστίασης στο Μαξίμου και να αναλάβει τις επιχειρήσεις. Ο κ. Σωτήρης Κοτσαμπάς, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ και εστιάτορας, αποκάλεσε χαρισματικό και συμπαθή τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος όπως είπε κατάλαβε το λάθος του. Νέα μέτρα για καφετέρειες και καταστήματα εστίασης που παραμένουν ανοιχτά με take-away έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση. Έτσι, από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου απαγορεύεται η παραμονή των πελατών εντός ή εκτός της επιχείρησης. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Επιτρέπεται η αναμονή εξυπηρέτησης, δεν επιτρέπεται η παραμονή που να πιεις τον καφέ σου έξω από το ένα χώρο εστίασης ή αναψυχής. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η νομοθεσία ήταν αυτή που είναι και προς ενημέρωση των συναδέλφων να προσέχουν ακόμα περισσότερο και καλό είναι να βάλουν ένα χαρτί ότι η αναμονή επιτρέπεται προς τους πελάτες, η παραμονή έξω από τα καταστήματά μας απαγορεύεται, ώστε να το βλέπουν και αυτοί που θέλουν να εξυπηρετούν, οι πελάτες μας, και να ξέρουν ότι απαγορεύεται η παραμονή. Για να ξέρουμε τι λέμε. Όσοι δεν πειθαρχήσουν, το πρόστιμο θα είναι 300 ευρώ. Ενώ η κοινή υπουργική απόφαση αναφέρει ότι το πρόστιμο στην περίπτωση της επιχείρησης φτάνει τις 3.000 ευρώ. Το πρόστιμο είναι 300 ευρώ στο καταναλωτή και 3.000 στο κατάστημα εστίασης ή αναψυχής. Η πλειονότητα των σεραίων πάντως έχει προσαρμοστεί στη νέα τάση που θέλει βόλτα και καφέ στο χέρι στα παγκάκια. Ωστόσο, είναι επιφυλακτική ως προς το άνοιγμα της εστίασης, καθώς αντιλαμβάνονται πλήρως τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Πιστεύω πρέπει να ανοίξει, από ό,τι πιστεύω. Πρέπει. Πρέπει. Αλλά αν ανοίξει θα έχουμε πολύ κορονοϊό. Και πάλι το ίδιο είναι, δεν πιστεύω να προσέχει τόσο πολύ ο κόσμος. Πάλι θα είναι λίγο επικίνδυνα. Θα είναι αρκετά επικίνδυνα, δεν πιστεύω να προσέχει ο κόσμος. Δηλαδή, σε εξωτερικούς χώρους να πάει ένας άνθρωπος μέσα στο κρύο. Δεν γίνεται. Συνηθίσατε καφέ στο παγκάκι, έτσι όταν σας δίνετε η ευκαιρία. Ναι, αράγματα σε σπίτια και τέτοια είναι, τη βολέψαμε. Προσαρμοστήκατε δηλαδή. Ναι, μια χαρά και με τη μάσκα, με όλα, γενικά τα βρήκαμε.
Και αυτό. Αν δηλαδή. Τα παραπάνω έχουμε και 4 χρονίου τώρα. Κάποιο. Δεν γίνεται να μην βρίσκονται οι φίλοι τους. Ό,τι, ναι, ό,τι και έγινε. Έχετε την ανάγκη να βρεθείτε. Ναι. Δες κορονοϊού. Μόλις κάναμε. Στο σχολείο μας έλεγαν, από το σχολείο φύγανε, μας έλεγαν ότι έχει κορονοϊό και τέτοια. Πάμε και μας βγάλανε χωρίς κορονοϊό. Βόλτα. Στέλνουμε μήνυμα πάντα για να είμαστε τυπικοί. Εντάξει, τώρα να ανοίξει εστίαση θα είναι λίγο επικίνδυνο και για μας και για τους μεγαλύτερους, γιατί προσπαθούμε να προσέχουμε όσο μπορούμε. Και για μας και για τους μεγαλύτερους. Έχετε προσαρμοστεί τώρα με αυτά τα νέα δεδομένα, έτσι, καφέ στο χέρι και περπάτημα και ένα παγκάκι. Προσαρμοζόμαστε, ναι, όσο μπορούμε προσαρμοζόμαστε. Τη βόλτα κάνουμε ένα διαλυματάκι τώρα αυτή τη στιγμή, θα συνεχίσουμε. Πώς σου φαίνεται που είναι κλειστά τα καταστήματα έτσι της εστίασης, όλα αυτά, δυσκολά. Εγώ προσαρμόζομαι σε οποιαδήποτε κατάσταση, οπότε δεν με ενοχλεί. Μπορώ να μείνω και στο σπίτι πολύ καιρό. Αρκεί να κάνω τη βόλτα μου, να πάρω λίγο τον αέρα μου, δεν θέλω τίποτα άλλο. Εγώ ναι, είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Να ανοίξει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό που γίνεται δεν έχει όφελος. Να μαζευόμαστε εδώ, εκεί και να μην μπορούσαμε έξω να καθόμαστε βέβαια. Θέλω ένα εξωτερικό χώρο, ναι. Ναι, εννοείται. Εγώ πρώτη φορά βγαίνω έτσι στην αγορά πρωί, το βλέπω. Εντάξει, δεν πολύ έχει κίνηση. Είμαστε νοσηλεύτριες και η δουλειά δεν το επιτρέπει να κάνουμε και πολύ συχνές βόλτες λόγω των ωραρίων. Οπότε. Μόνο αν υπάρχει ασφάλεια. Αλλιώς όχι. Έχετε συνηθίσει έτσι, βγαίνετε τα πρωινά. Ναι, έχουμε συνηθίσει. Πλέον έχουμε συνηθίσει. Αραιά τα καθίσματα είναι πιο καλά. Παρά που κάθονται δίπλα-δίπλα και πίνουν στα. Έτσι δεν είναι. Εγώ αυτό νομίζω. Ναι. Ότι είναι καλύτερο. Εάν μπουν τα καθίσματα αραιά-αραιά και καθίσει ο κόσμος, είναι 1000 φορές καλύτερα παρά αυτό το μπουκου. Δες εκεί που είναι μαζεμένοι όλοι. Όλοι να ανοίξει. Πιστεύω ότι εάν στις καφετέρειες παράδειγμα ή και στην εστίαση υπάρχουν αραιά-αραιά τα τραπέζια ανά 2,5 μέτρα περίπου, ας πούμε, είναι το ίδιο πράγμα. Να, αυτή τη στιγμή πιο πολύ συνοστισμός υπάρχει παρά όταν είναι αυτό. Γιατί παλιότερα με τις καφετέρειες πριν από 3 μήνες εμείς είχαμε μια απόσταση εδώ παρακάτω που είμαστε 2,5 μέτρα, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Με τις μάσκες, αλλά ούτε χειραψίες, ούτε τίποτα. Αποστάσεις, μάσκα και όχι χειραψίες και θελιά. Τα θελιά λίγο αργότερα να τα αφήσουμε. Βέβαια, στην εστίαση είμαστε εμείς. Από το 1995 έχουμε σαρταβένα στην Άκυρη Δήλια, στο νομό Σερών και μας κλείσανε τώρα λόγω του ιού. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα, πολύ δύσκολα βέβαια. Βλέπετε εδώ ο κόσμος με τον καφέ έξω. Θα μπορούσε να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Βέβαια, ναι. Κάτι να κάνουμε να δουλέψουμε. Αν δεν είναι επικίνδυνο μάλλον, να ανοίξουν. Αν έχουμε κρούσματα όπως τώρα, να μην ανοίξουν καθόλου. Εσείς έχετε συνηθίσει να παίρνετε έτσι το καφεδάκι, να κάτσετε στην σχολιά και να πίνετε, προσαρμοστήκατε σε αυτά τα δεδομένα. Όσο μπορούμε. Ναι. Όσο μπορούμε, προσαρμοστούμε. Τι κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Στο μεταξύ, κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης που προκάλεσε τον επιχειρηματικό κόσμο, ο κύριος Σωτήρης Κοτσαμπάς αποκάλεσε χαρισματικό και συμπαθή τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος κατάλαβε το λάθος του. Ωστόσο, τόνισε ότι δεν έγινε καμία συμφωνία με τον Υπουργό ότι δεν θα ανοίξουν τα καταστήματα. Εγώ, όποιος επιχειρηματίας εστίασης θέλει να παραδώσει τα αλήθεια, τα κλειδιά της επιχείρησής του και να παραχωρήσει την επιχείρησή του, εγώ, Άδωνη Γεωργιάδη, ατομικά την παίρνω. Την απαλαμβάνω εγώ την επιχείρηση. Να αγοράσετε εσείς. Διότι όταν ακούω άνθρωπο να μου λέει σήμερα, βεβαίως, όταν ακούω άνθρωπο να μου λέει σήμερα ότι έχει ένα κατάστημα εστίασης το οποίο δεν πληρώνει ενίκιο, δεν πληρώνει εργαζομένους, παίρνει επιστρεπτή αποκαταβολή και ετοιμάζει το κράτος του πληρώνει και τα πάγια έξοδα και μου λέει ότι αυτός θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο σε αυτή τη χώρα, οι επιχειρηματίες εστίασης στην επίσημη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Καβαθά, και μετά τον βγάλετε τώρα στην τηλεόραση του Sky, ήταν: δεν θέλουμε να ανοίξουμε το μήνα Φεβρουάριο, προτιμούμε με τα μέτρα της κυβερνήσεως να έχουμε τις επιχειρήσεις μας όπου δεν καταστρέφονται και δεν γράφουν ζημίες, παρά να δουλέψουμε με μειωμένα τετραγωνικά σε λειτουργία και να έχουμε λιγότερα μέτρα στήριξη. Αυτό σας λέμε η επίσημη θέση που μετέθεσε όλου του Υπουργού. Γνωστός ο κύριος Γεωργιάδης, χαρισματικός, συμπαθής σε όλους μας. Από εκεί και πέρα καταλάβουμε ότι κατάλαβε και ο ίδιος μάλλον ότι η δήλωσή του ήταν άστοχη. Δεν το δίνουμε συνέχεια. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του. Είναι ένας υπουργός πραγματικά που μου έχει βοηθήσει την εστίαση.
έχουμε καλή συνεργασία. Ήταν άστοχη η δήλωσή του. Από εκεί και πέρα όμως θα απαντήσω στον κύριο Γεωργιάδη ότι όσον αφορά για το άνοιγμα της εστίασης, ότι είπε ότι συμφωνήσαμε, συμφωνήσαμε αναμεταξύ μας μια ενέργεια ότι ο κλάδος της εστίασης θα ανοίξει στις 15 Μαρτίου αν τα κρούσματα είναι μέχρι 800-900 κρούσματα. Από τη στιγμή που θα ξεφύγει η κατάσταση και αν ξεφύγει, αυτή η συζήτηση έγινε πριν 15 μέρες, θα πάμε σε νέα ημερομηνία. Για να μην θεωρείτε ότι το Σωματείο Εστίασης ή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης έκανε συμφωνία να μην ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής. Η συμφωνία μας ήταν ξεκάθαρη. Στις 15, από 1 μέχρι 15 Μαρτίου θα ανοίξουμε, εφόσον το υγειονομικό πρωτόκολλο, εφόσον υπάρχει δυνατότητα να δουλέψουμε τον εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο, να έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε και τους δύο χώρους με το 60% της χωρητικότητας, όχι με το 10% ή το 20%. Σοβαρές καταγγελίες για την δημοτική επιχείρηση ίδρυσης και αποχέτευσης διατυπώνουν οι κάτοικοι της οδού 3 μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Ιουνίου στις περιουσίες τους. Όπως λένε εδώ και 7 μήνες δεν πήραν ούτε ένα ευρώ ως αποζημίωση. Το θέμα έφτασε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο με ερώτηση που κατέθεσαν από κοινού ο επικεφαλής της διάβασης πεζών Αντώνης Γεωργούλας και η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Στένια Χαραλαμπίδου. Μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Σερών κατέθεσε ο κύριος Χρήστος Γρηγορούδης, κάτοικος της οδού 3, που είδε την περιουσία του να καταστρέφεται από τις πλημμύρες του Ιουνίου. Αγανακτισμένος, καθώς απευθύνθηκε πολλές φορές στη ΔΕΙΑΣ, ζητά από τον εισαγγελέα, στα χέρια του οποίου έφτασε και το πόρισμα της πυροσβεστικής, να δείξει ποιος φταίει. Βέβαια, περνώντας ο καιρός, είδαμε ότι δεν υπήρχε καμία άμεση ανταπόκριση από την επιχείρηση και κάποια στιγμή εφόσον ενημέρωσε και την επιχείρηση αν υπάρχει διάθεση να μας επιζημιώσουν ή όχι, στην οποία δεν πήρε και καμία απάντηση, αναγκάστηκα να κάνω μια μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελέα για να μπορέσουμε να βρούμε τέλος πάντων να δούμε ποιος φταίει για αυτό το, για το σπασμένο τυχείο, ποιος ευθύνεται για αυτό εδώ που γκρεμίστηκε το αντιπλημμυρικό τυχείο και δεν είχαμε προστασία. Έτσι, αυτή η διαδικασία τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει καταθέσει το πόρισμα και η πυροσβεστική και θα περιμένουμε να δούμε τα νεότερα από τον εισαγγελέα. Εδώ εμείς στην περιοχή τη δικιά μας, δηλαδή εδώ που έγινε πλημμύρα στην οδό Κοντοδήμου και Τρίας, έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έτσι. Όπως βλέπετε και εδώ, εδώ υπήρχε ένα τυχείο το οποίο είχε σπάσει, έτσι, και είχαν περάσει κάποια μηχανήματα μέσα να εκτελέσουν εργασίες. Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια που ήταν ανοιχτό το τυχείο δεν πάθηκε κανένα μέτρο προφύλαξης. Και στις 21 Ιουνίου που έγινε η κακοκαιρία και φουσκώσαν τα νερά, έτσι, είχε σαν αποτέλεσμα να φύγουν τα νερά έξω και να πλημμυρίσουν τα σπίτια μας. Ο κύριος Γρηγορούδης υποστηρίζει ότι εδώ και 7 μήνες δεν πήραν ούτε ένα ευρώ, παρά τις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων της επιχείρησης ότι θα αποζημιωθούν άμεσα. Και μάλιστα σχεδιάζουν να υποβάλουν και αγωγή. Την δεύτερη μέρα της πλημμύρας περνούσαν και μας διαβεβαίωναν μέσω των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της ΔΕΙΑΣ κάποιοι παράγοντες, να μην αναφέρω ονόματα, δεν χρειάζεται, ότι θα αποζημιωθούμε άμεσα. Έτσι, από τη στιγμή που δεν έχει γίνει αυτό, εμείς παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι, όσοι οι περισσότεροι από εμάς, θα κινήσουμε και διαδικασία αγωγής για να μπορέσουμε να αποζημιωθούμε για τις καταστροφές που έχουν υποστεί. Με πόνο αφηγείται τις σοβαρές ζημιές στις περιουσίες τους και θεωρεί εμπεγμό το ότι η επιχείρηση το μόνο που συνεισέφερε μέχρι τώρα ήταν ένας λογαριασμός. Κανείς δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει πλήρως τις ζημιές, γιατί η καταστροφή, ξέρετε, η πλημμύρα είναι πολύ άσχημο πράγμα. Δεν μιλάμε για απλά νερά, μιλάμε για λασπόνερα. Πέρα το ότι για να καθαριστούν όλοι οι χώροι είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία, πολύ ψυχοφθόρα και σωματικά και ψυχικά. Από εκεί και πέρα, τα πάντα, οτιδήποτε υπήρχε κάτω στο χώρο του σπιτιού, έτσι, εγώ τουλάχιστον το χρησιμοποιούσα σαν αποθηκευτικό χώρο και είχα πολλά πράγματα. Είχα δύο παιδιά που τελείωσαν από τη φοιτητική ζωή, είχα όλα τα πράγματα κάτω. Να μην σας αναφέρω λεπτομεριακά, είχα πολλά πράγματα τα οποία σχεδόν καταστράφηκαν ολοκληρωτικά, για τα οποία και έχει κάνει πλήρη καταγραφή η πυροσβεστική. Μήπως σας είπαν ότι θα έχετε και κάποια μείωση πιθανότητας στους λογαριασμούς? Κοιτάξτε, σε ένα λογαριασμό η αλήθεια είναι ότι δεν πληρώθηκε, που αφορούσε την περίοδο εκείνη που
φυσικά προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τα σπίτια μας. Για ένα λογαριασμό μάλλον δεν τον είχαμε πληρώσει. Αυτή ήταν η συνεισφορά της ΔΕΙΑΣ για την ζημιά που έχουμε πάθει. Είχαμε μια προφορική δέσμευση από υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΙΑΣ ότι θα γίνει καταγραφή των ζημιών και θα αποζημιωθούμε άμεσα. Έτσι και εμείς δεν προβήκαμε σε καμία κίνηση. Έτσι περιμένουμε να γίνει αυτή η διαδικασία. Και προτάθηκε μάλιστα σε εμάς ότι αν δεν έχουμε κάποιο γνωστό μηχανικό κτλ. Μας είπαν οι ΔΕΙΑΣ να πάρουν τον κύριο Γκότση για να κάνει την εκτίμηση των ζημιών και να προχωρήσει η διαδικασία γρήγορα. Πράγμα το οποίο κάναμε. Ο κύριος Γρηγορούδης μιλά για σοβαρές ευθύνες της ΔΕΙΑΣ, καθώς καταγγέλει ότι γκρέμισε ένα αντιπλημμυρικό έργο που υπήρχε εδώ και 50 χρόνια και ζητά από τους υπεύθυνους να σταματήσουν να κρύβονται. Είμαστε αποφασισμένοι και έχουμε μιλήσει όλοι μεταξύ μας. Θα το πάμε μέχρι το τέλος, διότι εδώ στην Ελλάδα έχουν μάθει όλοι να μιλάνε για τον κακό του καιρό μονάχα και να μην αναλαμβάνουν ευθύνες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι φως φανάρι ποιος φταίει, έτσι. Και θα αποδειχτεί φυσικά στην συνέχεια της διαδικασίας, εφόσον η ΔΕΙΑΣ αρνείται πεισματικά να μας αποζημιώσει, θα φανεί ποιος φταίει και θα πρέπει να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και να μην αναφέρονται μόνο στον κακό καιρό. Εμείς εδώ το αντιπλημμυρικό τυχείο το έχουμε 50 τουλάχιστον χρόνια. Εγώ παιδάκι ήμουνα και το θυμάμαι. Πάντα όταν γινόταν κακοκαιρία τα νερά φουσκώναν στο ποτάμι, αλλά ποτέ δεν ξεχυλίζαν και δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό, έτσι. Και σας είπα ότι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες κάποιοι και να μην κρύβονται. Το θέμα έφτασε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο με ερώτηση που κατέθεσαν ο επικεφαλής της διάβασης πεζών Αντώνης Γεωργούλας και ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Θένια Χαραλαμπίδου. Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό, υπάρχει και γι' αυτό και το θέσαμε ως ερώτημα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Γενάρη. Και βεβαίως περιμένουμε έγγραφη απάντηση εκ μέρους του Δήμου για να μας ενημερώσουμε ακριβώς τι γίνεται. Σε κάθε περίπτωση όμως, και γι' αυτό και φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε και την ερώτηση, 7 μήνες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και θα έπρεπε οι άνθρωποι ήδη να έχουν αποζημιωθεί. Στο σύνολό τους δηλαδή, όλα τα νοικοκυριά. Απάντηση πότε θα πάρει? Πιστεύω ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι πρέπει να γίνει τουλάχιστον σύμφωνα με τον κανονισμό, θα πρέπει να μας δοθεί εγγράφος η απάντηση του Δήμου. Ναι, καταθέσαμε ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον επικεφαλή της διάβασης πεζών, τον κ. Αντώνη τον Γεωργούλα. Οι κάτοικοι της οδού των οδών 3 και Κοτοδήμου με τις πλημμύρες της 21ης Ιουνίου πλημμύρισαν τα σπίτια τους, γιατί με κύριο αιτία ήταν ο σπασμένος τείχος ανάμεσα στο χήμαρο και στο δρόμο. Από εκεί έγινε η πλημμύρα, και ενώ εξ αρχής η ΔΕΙΑΣ, αναγνωρίζοντας κατά την άποψή μου μέρη την ευθύνη της, πήγε και έκανε αυτοψία, έβαλαν κάποιον από ό,τι κατάλαβα μηχανικό και έκαναν αυτοψία, εκτίμηση των ζημιών, και στη συνέχεια πήραν και απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο τους τον Οκτώβριο περίπου που μας πέρασε, για την αποζημίωση μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης των 13 αυτών κατοικιών. Παρ' όλα αυτά δεν εκτέλεσε την απόφαση αυτή και οι άνθρωποι δεν έχουν αποζημιωθεί. Από ό,τι έχω καταλάβει, έχουν παγώσει όλες τις διαδικασίες και περιμένουν από τους πληγόμενους, από τους πληγέντες, να καταθέσουν αγωγές. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα να πηγαίνουν σε δικηγόρο και να καταθέτουν αγωγές. Και τέλος πάντων, αν είναι ευθύνη της ΔΕΙΑΣ, θα πρέπει να μας απαντήσει και κυρίως να απαντήσει στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάθει ζημιά και να προβεί άμεσα στις αποζημιώσεις αυτές. Διαφορετικά θα πρέπει να βγει δημόσια και να τοποθετηθεί σε σχέση με το τι θα γίνει. Υποκατάληψη τελεί το τέταρτο εσπερινό ΕΠΑΛ των Σερών, με τους μαθητές και τις μαθήτες να συνεχίζουν την διαμαρτυρία τους για τα μαθήματα που πλέον διεξάγονται διαζώσεις. Χθες στη σχολική μονάδα το βράδυ βρέθηκε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Σερών, ο κ. Στέλιος Ρίζος, προκειμένου να ενημερωθεί για το ζήτημα που προέκυψε. Σε κατάληψη προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης οι μαθητές και οι μαθήτρες του τέταρτου εσπερινού ΕΠΑΛ Σερών, αντιδρώντας στην επανέναρξη των διαζώσεις μαθημάτων, ζητώντας τη συνέχιση της τηλεκπαίδευσης. Μια ημέρα πριν οι μαθητές πραγματοποίησαν αποχή από τα μαθήματά τους.
ενώ χθες αποφάσισαν να σκληρύνουν τη στάση τους προχωρώντας σε κατάληψη. Το αίτημά μας είναι να γίνουν όλα τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση, ούτως ώστε δεν έχουμε την απέτηση να μην κάνουμε μάθημα. Είναι κάτι που μας αφορά και μας αρέσει το μάθημα. Mm-hmm. Αλλά πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε την υγεία όλων και το δικό μας, αλλά και τους διπλανούς μας και αυτούς όλους που αγαπάμε mm-hmm. και πρέπει να τους σώσουμε. Αν δεν δεχτείτε, θα συνεχίσουμε την κατάληψη. Βέβαια, θα συνεχίσουμε ώσπου να βρούμε το δικαίωμά μας, να πάρουμε τα δικαιώματά μας. Στη σχολική μονάδα που τελεί υποκατάληψη βρέθηκε ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θερών Στέλιος Ρίζος, ο οποίος τόνισε ότι γνωρίζει τα αιτήματα των μαθητών, λέγοντας ότι η απόφαση για τη διαζώση εκπαίδευση ελήφθη από την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και το Υπουργείο Παιδείας. Στο σχολείο φοιτούν ενήλικες, αλλά και οι ενήλικες είναι μαθητές. Θα πρέπει να πειθαρχούν σε αυτό, όλοι μας δηλαδή, θα πρέπει να πειθαρχούμε σε αυτό που έχουν πει οι ειδικοί και το Υπουργείο. Δεν μπορεί ούτε ο Διευθυντής, ούτε εγώ, ούτε ο Περιφερειακός Διευθυντής να πάρει μια απόφαση στο να γίνουν τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση. Από εκεί και πέρα όλοι μας θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα πρέπει να λειτουργούμε δημοκρατικά. Αν θέλουν κάποιοι μαθητές ή όποιοι μαθητές να μπουν στο σχολείο και να κάνουν μάθημα, δεν μπορούμε να κάνουμε επίκληση της δημοκρατίας μόνο όταν μας συμφέρει. Αντιλαμβάνουμε την αγωνία και τον προβληματισμό τους για όλες αυτές τις καταστάσεις που ζουν. Αλλά δεν είμαστε εμείς. Δόξα τω Θεώ, εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή μια περιοχή που έχει σχεδόν τα λιγότερα κρούσματα. Έχουμε 6 όταν όλη η Ελλάδα έχει 1.200 κρούσματα. Αν αποφασίσουν οι ειδικοί να κλείσουν τα σχολεία, θα τα κλείσουν. Συνεχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί σε ειδική εκδήλωση παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφόρων, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμαλή και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη. Η παρουσίαση έγινε στο Μουσείο Αυτοκινήτου, όπου πριν από περίπου 4 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης είχε παρουσιάσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την Οδική Ασφάλεια. Σήμερα η πρόταση αυτή μετουσιώνεται σε ένα ενιαίο συνεκτικό πλαίσιο με νομοθετικές πρωτοβουλίες, διοικητικές ενέργειες, δράσεις και έργα. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμαλής μάλιστα δήλωσε: «Το σχέδιό μας εδράζεται σε ένα τετράπτυχο, ασφαλείς δρόμοι, υπεύθυνη οδηγή, κυκλοφοριακή παιδεία, δίκαιοι κανόνες για όλους». Αυτές τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις σήμερα, κύριε Πρόεδρε, τις κάνουμε πράξεις. Το σχέδιό μας είναι λοιπόν ένα ολοκληρωμένο, ένα καλά μελετημένο, ένα ρεαλιστικό σχέδιο που μπορεί και θα φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο Υφυπουργός, ο κ. Κεφαλογιάννης, σας παρουσίασε σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία αυτού του σχεδίου. Συνοπτικά, μπορώ να πω ότι το σχέδιό μας βασίζεται σε ένα τετράπτυχο οδικής ασφάλειας. Θέλουμε ασφαλείς δρόμους, θέλουμε υπεύθυνους οδηγούς, θέλουμε να έχουμε κυκλοφοριακή παιδεία και θέλουμε να έχουμε δίκαιους κανόνες για όλους. Κατά καιρούς έχουν γίνει, η αλήθεια είναι, πολλές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως νομίζω ότι σήμερα για πρώτη φορά σας παρουσιάζουμε ένα συνολικό και ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που θα φέρει αποτελέσματα. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει την προσπάθειά μας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο άμεσο, στο πιο φλέγον ζήτημα, να κάνουμε τους δρόμους μας πιο ασφαλείς. Supermarket Kansas. Εδώ βρίσκουμε τα αγαπημένα μας προϊόντα σε εκπληκτικές προσφορές κάθε μέρα. Φιλέτο γαλοπούλας καπνιστό το διαλεγμένο, μόνο 6,53 το κιλό. Φέτα με βγάλ, μόνο 5,95 το κιλό. Φακές ψηλές το διαλεγμένο 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά. Πεντάλ τουαλέτας τετράγωνο, μόνο 4,19. Πιγκάλ τουαλέτας τετράγωνο, μόνο 3,20. Και τώρα τον Φεβρουάριο, ανανεώστε το σερβίτσιο σας και χρωματίστε τη διάθεσή σας. Αποκτήστε τα πιάτα της προτίμησής σας εντελώς δωρεάν με τις αγορές σας και την κάρτα Kansas
Kansas Economy. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς αλλά και για τα νέα προϊόντα στην κατηγορία παγωτού της Κρικρή για το 2021 είχαν οι συμμετέχοντες στο ετήσιο συνέδριο παγωτού της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Το φετινό συνέδριο λόγω συνθήκων πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά διαδικτυακά. Την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς αλλά και τα νέα προϊόντα στην κατηγορία παγωτού της Κρικρή για το 2021 είχαν οι συμμετέχοντες στο ετήσιο συνέδριο παγωτού της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Το φετινό συνέδριο λόγω συνθήκων πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά διαδικτυακά και σε αυτό έλαβαν μέρος, όπως κάθε χρόνο, συνεργάτες και αντιπρόσωποι της Κρικρή από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο του ψηφιακού συνεδρίου παγωτού, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Κρικρή Παναγιώτης Τσινάβος δήλωσε χαρακτηριστικά. Το 2020, παρόλες τις δυσκολίες που επέφερε η πανδημία, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε σημαντικές επενδύσεις με πολλαπλά ωφέλη. Χάρη σε αυτές, έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε νέα καινοτόμα προϊόντα παγωτού και να εισερχόμαστε στη νέα δεκαετία με αυξημένη παραγωγική ικανότητα τόσο για την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Με κεντρικό μήνυμα «Πάμε για μεγάλες απολαύσεις», κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης επιλογές τον πρόεδρο της τηλεόρασης επιλογές, τον κύριο Θόδωρο Ηλιόγλου, που είναι και σήμερα το βράδυ μαζί μας, κάθε Τετάρτη, για να κάνουμε τον σχολιασμό της επικαιρότητας. Κύριε Ηλιόγλου, καλό βράδυ. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πολλά και διάφορα τα θέματα. Προημερησίες διάταξης. Έτσι. Τοπικού ενδιαφέροντος όλα. Να στείλω τα θερμά μου χαιρετίσματα σε πολλούς καλούς φίλους που μας βλέπουν, ιδιαίτερα όμως στο φίλο μου στον Χρήστο στην Αθήνα, που είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και όπως είπε χαρακτηριστικά Δημήτρη, προτιμάει να βλέπει εμάς, λέει, από το, αντί να βλέπει Netflix, είμαστε πολύ πιο ενδιαφέροντες. Έτσι είπε ο φίλος μου ο Χρήστος. Στο φίλο μου τον Μιχάλη, που μας βλέπει συχνά και έχει κάνει και κανένα δύο παρεμβάσεις τώρα τελευταία. Στους καλούς φίλους από το Αφρίνιο, τον Αντώνη, τον Γιώργο, και επίσης ήθελα να πω το προημερησίες διάταξης και τους καλούς φίλους που με πήρανε και από τον Εύρο πριν μπω και περιμένανε να τον μας βλέπουν πάρα πολύ καλοί φίλοι από τον Εύρο και το μυαλό μου τρέχει σε αυτούς σήμερα, δεν ξέρω, τους το λέω από αυτό το βήμα γιατί εμείς προσπαθήσαμε, όπως μου είπες, να επικοινωνήσεις με τον κύριο Μέρχιο αλλά δεν κατέστη δυνατόν. Έχω την ασφαλή πληροφορία ότι οι Βούλγαροι αφήσανε και άλλα πολλά νερά στον Άρδα, μέσω Άρδα θα κατεβούνε, και πολύ φοβάμαι ότι θα είναι πάρα πολλά και ίσως προκαλέσουν πάρα πολλές ζημίες. Και πάλι. Και το μυαλό μου είναι και πάλι σε αυτούς τους ήδη βασανισμένους ανθρώπους, το μυαλό μου πάει σε αυτούς, τους εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο και ελπίζω να είναι αρκετά προετοιμασμένοι. Αφού κάνω και την επισήμανση ότι δυστυχώς η εκεί πρεσβεία μας αργεί να ενημερώσει και εδώ τη δική μας στην αντιπεριφέρεια, δηλαδή για θέματα που ήξερε την Παρασκευή ενημέρωσε τη Δευτέρα ότι προσοχή, έχουν φύγει νερά, ενώ το ξέρανε από την Παρασκευή. Αναρωτιέμαι δηλαδή τόσο ποια δημοσία υπαλληλική κοινοτροπία κουβαλάνε. Δεν ξέρω αν ενημέρωσαν και τους ανθρώπους στον Εύρο ότι μέσω Άρδα κατεβαίνουν τεράστιοι όγκοι. Ας ελπίσουμε να έχω άδικο, ας ελπίσουμε να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Όμως αύριο θα το ψάξουμε, να δούμε. Θα δούμε και θα επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Πέτρο Τσαμαΐν, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε πολλά τοπικά θέματα να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από αυτά τα ζητήματα και το θέμα το οποίο παρακολουθήσαμε και το μεσημέρι στην Ελένη Μωρέτη, αλλά και εδώ στο βραδινό δελτίο. Αντί για νηπιαγωγείο θα γίνει πνευματικό κέντρο, μουσείο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών, το κτίριο το οποίο βρίσκεται στην Οδό Μεραρχίας απέναντι από το ΕΠΑΛ και συγκεκριμένα το κτίριο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, μάλιστα είχαμε και δηλώσεις από αιρετούς ότι προχωράμε, θα γίνουν εργασίες για να στεγαστεί εκεί το νηπιαγωγείο, ένα από τα νηπιαγωγεία του Δήμου των Σερών, το 12ο νηπιαγωγείο. Ωστόσο, προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη που συνεδρίασε αποφασίστηκε να δοθεί στον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών για να γίνει μουσείο.
ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων από πλευράς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσαμε και τον κύριο Στεφάνου να λέει κάποια πράγματα. Όχι, μόνο τον κύριο Στεφάνου ακούσαμε, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο κύριος Χιαμάγκας... Ναι, ο κύριος Χιαμάγκας δεν είναι. Με θλίψη μου το λέω, περίμενα πιο υπεύθυνη στάση δασκάλου, θα τα πούμε όμως την πορεία. Εκεί μίλησε ως πολιτικό πρόσωπο, υπερασπιζόμενος την παράταξή του και κατ' εμέ ως μη όφιλε, διότι την πρώτη υποχρέωσή μας την οφείλουμε στον σεραϊκό λαό και όχι στην παράταξή μας. Αυτή είναι η γνώμη δική μου, ενός φτωχού βλάκα που δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά. Αυτοί που είναι, ξέρουν καλύτερα ίσως. Αλλά έχω και εγώ μια γνώμη, ας την πω. Και μάλιστα, επειδή και προηγουμένως είχα και ένα τηλέφωνο από έναν καλό φίλο, θα τα πούμε στην πορεία, με είπε και ότι μπορεί να είμαι και λαϊκιστής. Και λαϊκιστής να είμαι εγώ. Θα τα πούμε όμως στην πορεία. Θέλετε να ακούσουμε λίγο πρώτα τον κύριο Στεφάνου, και να θέσουμε και... Ο οποίος ήταν έμπλεος οργής και αγανάκτησης. Και θα θέσουμε και στη συνέχεια και τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν. Προφανώς θα τα θέσουμε. Πολλά είναι τα ερωτήματα. Ας τα ακούσουμε όμως τον... Ο Δήμος ξεκίνησε, έχει ενδιαφέρον να γινόταν το κτίριο στο Σεπτέμβριο του 2020 να ήταν έτοιμο το νηπιαγωγείο, γιατί πραγματικά αυτές οι λύσεις είναι προσωρινές, γιατί βιαζόμαστε να υπάρχει θέμα της φοιτησής των παιδιών. Ναι. Λοιπόν, μετά το θέμα αυτό πάγωσε, υπήρχε χολυθεργία και ξαφνικά σήμερα... Πάγωσε το θέμα? Δεν υπήρχε καμία, δεν είχαμε καμία ενημέρωση τουλάχιστον εμείς, ούτε η διεύθυνση που το πάζει πέρυσι για αυτό το θέμα. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τις σελίδες βλέπουμε την απόφαση αυτή, ότι αυτό το κτίριο αυτό, το οποίο ο ΑΕΡ το έδωσε για 10 χρόνια για νηπιαγωγείο, ναι, παραχωρείται με ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σε ένα σύλλογο. Για μουσείο, κάτι δεν ξέρω τι. Λοιπόν, σε ένα σύλλογο αποστράφει και ρωτώ εγώ. Αν ο σύνδεσμος επέδρων αξιωματικών και ο Δήμος έκανε αίτημα στο ΛΑΕΦ για να κάνει, θα το παραχωρούσε αυτό το κτίριο. Έκανε κάποια ενέργεια, δηλαδή αυτό δεν θέλω να μάθω. Έκανε κάποια ενέργεια ώστε με τον κύριο Πατή Βασιλείου που έδωσε το θέμα και με άλλους, ώστε να λυθεί το πρόβλημα αυτό, να λυθούν τα νομικά θέματα και να ξεκινήσει σαν νηπιαγωγείο. Ρωτώ. Για το θέμα μίλησε. Αυτό το ερώτημα έθεσε ο κύριος Στεφάνου και υπάρχουν και άλλα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν από τους αρμοδίους. Λοιπόν, θα τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Καταρχάς, επειδή άκουσα και τον Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Πρόεδρο της ΚΕΔΙΣ, που έβαλε πολλά ζητήματα και πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα από μία από αυτά που είπε ο Πρόεδρος των δασκάλων, που όπως είπα ήταν πολύ περισσότερα. Είπε, βάλαμε εδώ ένα κομμάτι μόνο να ακούσετε. Όσοι έχετε υπομονή, μετά το δελτίο θα υπάρξει σε επανάληψη εκπομπή της κυρίας Μωρέτη, θα τα ξανακούσετε όλα αυτά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ζητήσανε λοιπόν από πέρυσι σχεδόν το χειμώνα από τον κύριο Χατζηβασιλείου να μεσολαβήσει και, όπως λέει ο ίδιος ο κύριος Στεφάνου, κατάφερε, λέει, μέσα σε 3 μήνες, και το λέει με θαυμασμό προς τον πρόσωπο του κύριου Χατζηβασιλείου, να πάρει την έγκριση και περίπου, δηλαδή νομίζω γύρω στην άνοιξη είχε πάρει η έγκριση, σε 3 μήνες δηλαδή είχε πάρει την έγκριση για να παραχωρηθεί ο χώρος αυτός ως νηπιαγωγείο. Από τότε, λέει, πάγωσε το θέμα. Το ερώτημα είναι γιατί πάγωσε. Πρώτο ερώτημα. Γιατί πάγωσε το θέμα. Και ερχόμαστε τώρα στα ερωτήματα που βάζει πρώτον ο κύριος Στεφάνου. Εάν ζητούσανε, λέει, και κρατήστε το αυτό, διότι εμένα, επειδή είμαι βρώμικο μυαλό, λαϊκιστής, όπως με είπε προηγουμένως και ο συνομιλητής μου, δεν μπορώ να αποκαλύψω το όνομά του, διότι δεν έχω την αδειά του. Ως λαϊκιστής, λοιπόν, θα πω το εξής. Γιατί να έχει παγώσει μέχρι τώρα το θέμα 6 μήνες, και λίγο πριν εκπνεύσει και η προθεσμία, γιατί λένε υπήρχε και ένας όρος ότι μέσα σε ένα χρόνο έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί από την παραχώρηση αυτή. Θα τα δούμε, θα τα απαντήσουμε ένα-ένα αυτά. Τι είπε λοιπόν? Αν το ζητούσαν λοιπόν, σαν αν ο κύριος Χατζηβασιλείου πήγαινε, που δεν θα πήγαινε, λέω εγώ, αν του λέγανε από την αρχή ότι αυτό το κτίριο στο τέλος θα παραχωρηθεί στον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών,
Και εδώ προκύπτει και ένα άλλο θέμα, μετά θα μιλήσουμε για τον, για το πόσα πράγματα πρέπει να κάνουμε επιτέλους σε αυτόν τον τόπο για το σύνδεσμο εφέδρων αξιωματικών. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Εγώ δεν λέω ότι έχει μια καλή παρουσία, θετική παρουσία. Θα το κρίνει ο κόσμος αυτό. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν άλλοι σύλλογοι με πολύ πιο πλούσια παρουσία, με πολύ πιο ενδιαφέρουσα παρουσία, και οι οποίοι και εν ώψη κρίσης πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα για ενίκεια και δεν έχουν να στεγαστούν πουθενά, ούτε και τρώνε πουθενά δωρεάν. Για να έρθουμε και στο επόμενο θέμα. Δεν τρώνε δωρεάν. Λοιπόν, είπαμε σήμερα θα είμαι εξόχως λαϊκιστής, ακραίος λαϊκιστής. Για να κάνω και τα κέφια του συνομιλητή μου στο τηλέφωνο. Αυτός που το πετύει είναι... Άστο τώρα, δεν είναι της παρούσης. Δεν είναι της παρούσης. Είναι, τι είναι. Είναι από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, τέλος πάντων. Μέχρι εκεί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πρώτον, είναι αμφίβολο αν θα δεχόταν ο κύριος Χατζηβασιλείου να πάει να βάλει ένα αίτημα σαν υπουργό. Θα του έλεγε με συγχωρείς πολύ, έρχεσαι για ένα σύλλογο τώρα και μου ζητάς να παραχωρήσουμε ένα κτίριο. Το έβαλε για παιδικό σταθμό. Όπου εκεί πράγματι ο υπουργός εργασίας, ο ΑΕΔ, ανταποκρίθηκε. Βάζω εγώ και ένα άλλο ερώτημα. Τι θα πει τώρα ο κύριος Χατζηβασιλείου στον ΑΕΔ, ότι το κτίριο που θα τον πάρει ένα τηλέφωνο αύριο ο υπουργός και θα του πει, καλά, εγώ σου έδωσα ένα κτίριο για να το κάνεις βρεφονηπιακό σταθμό και εσύ πήγε και, εσείς, και τελικά ο Δήμος το παραχώρησε εκεί, ή θα έχει άδικο αν ο ΑΕΔ ανακαλέσει την απόφασή του και πει όχι, δεν σας το παραχωρώ για αυτή τη χρήση. Δεν ξέρω αν νομικά αν γίνεται ή όχι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο όμως που μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση, και θέλω να με ακούσετε εσείς οι Σερέοι, πώς λέει, τι καλοί άνθρωποι που είναι οι Σερέοι. Ε, Χριστό, σ' αρέσει αυτή η φράση? Τι καλοί άνθρωποι που είναι οι Σερέοι. Λοιπόν, ξέρανε ο Δήμος, ναι ή όχι, ότι αυτό το κτίριο έχει αυτού του είδους πολεοδομικά προβλήματα? Διότι αν δεν ξέρει ο Δήμος, ποιος ξέρει, η Μαρία η Πενταγιώτισσα? Έτσι, προφανώς δεν μπορεί να το ξέρει ούτε η Μαρία η Πενταγιώτισσα, ούτε ο Αθανάσιος ο Διάκος. Μπορεί η Μαρία Αντουανέτα να το ξέρει. Μπορεί να το ξέρει η Μαρία Αντουανέτα. Εσύ είσαι λίγο πιο ελίτ, έπιασες κατευθείαν αυτοκράτηρα και έπιασες και πιο γαλλόφωνος, τέλος πάντων. Το ήξερε ή δεν το ήξερε? Λογικά έπρεπε να το ξέρει, διότι όταν βάζεις ένα αίτημα για να σου παραχωρηθεί ένας χώρος, θεωρητικά ρωτάς και τις υπηρεσίες σου ότι, παιδιά, για πέστε μου αυτό το κτίριο σε ποιο ανήκει ιδιοκτησιακά, τι καθεστώς έχει, τι κάνει, τι ράνει, το ρωτάς. Αλλά ο κύριος Τερζής το έκανε ακόμα χειρότερο. Ότι ο Δήμος Σερών γνώριζε, λέει, από το 2017 ότι έχει αυτού του είδους τα προβλήματα. Και γι' αυτό δεν εγκαταστάθηκε η φιλαρμονική του. Διότι εκεί πολύ σωστά και πολύ ορθά το ζήτησε ο κύριος Τερζής για να μετεγκατασταθεί εκεί. Να λοιπόν που θα είχε μετεγκατασταθεί εκεί η φιλαρμονική του Δήμου Σερών. Εγώ πονηρά λέω ότι αν θέλαμε να το παραχωρήσουμε τελικά στην φιλαρμονική του Δήμου Σερών, μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει ένα σύλλογος φιλαρμονικής του Δήμου Σερών, όπως είναι ο σύλλογος των εφέδρων αξιωματικών, να μην είναι δηλαδή κεδής, αλλά να είναι ένα σύλλογος αποτελούμενο από τα πρόσωπα της φιλαρμονικής και να παραχωρηθεί και για 10 χρόνια. Δεν ξέρω, κύριε Τερζή, αν με ακούτε θα μου πείτε αν μπορούσε να γίνει και ίσως με αυτή τη διαδικασία. Σας βάζω και μια ιδέα. Αν θέλετε, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε αν μπορούσε να γίνει σε έναν σύλλογο, όπως είναι σύλλογος και ο σύλλογος σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικών, και να δοθεί στους μουσικούς μας εκεί στη φιλαρμονική του Δήμου. Άρα από το 17 ο Δήμος γνώριζε ότι έχει τέτοιου είδους πολεοδομικά προβλήματα. Το γνώριζε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν αρχίσουμε, μα δεν ξέραμε, μα δεν κάναμε, τώρα με συγχωρείτε πολύ, αρχίζει να παραπέμπει σε άλλου είδους χαρακτηρισμούς και δεν θέλω να τους κάνω. Προτιμώ λοιπόν να παραμείνω στο λαϊκισμό μου και να πω ότι πιθανόν, ερωτήματα βάζω, να το ξέρατε και χρησιμοποιήσατε ως δούριο ύπο ότι το θέλουμε για νηπιαγωγείο, ενώ ξέρατε ότι δεν μπορεί να γίνει, και θα δούμε και αυτό αν μπορούσε να γίνει, για να το παραχωρήσετε στο τέλος στο σύνδεσμο εφέδρων αξιωματικών.
Μήπως δηλαδή ήτανε γνώση σας και έγινε εσκεμμένα αυτή η ενέργεια? Ερώτηση είναι. Θα εκτιμήσω κάθε απάντηση αύριο, θα το δω, έχουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα, γιατί εμείς τουλάχιστον δεν θα το αφήσουμε έτσι. Να δούμε αν το ξέρατε ή δεν το ξέρατε. Και αν δεν το ξέρατε, γιατί δεν ρωτούσατε? Γιατί δεν ρωτήσατε? Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Αφού το ανακαλύψατε έστω αργά, γιατί, όπως λέει ο κύριος Θερζής, δεν ρωτήσατε και άλλους φορείς και συλλόγους, για να δούμε και να γίνει μια αξιολόγηση τέλος πάντων, ή όπως είπα εγώ, θα μπορούσε με κάποιο πλάγιο τρόπο να δοθεί πάλι στη Φιλαρμονική, το οποίο το είχε αιτηθεί από το 17 αυτό. Γιατί δεν ρωτήσατε να το κοινοποιήσετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει? Άρα μήπως θέλουν να μπορούσε να γίνει, γιατί και από καιρό ξέρω και δεν ξέρω αν έχουν προχωρήσει αυτό το βήμα, θα μπορούσε δηλαδή να παρακορηθεί στο σύνολο και να στεγαστούν εκεί διάφοροι και παραπάνω από ένας ίσως άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι που εν μέσω κρίσης αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα, όπως είπε ο κύριος Θερζής, επιβίωσης, πάνε και νοικιάζουν άλλα κίνητα και κάνουν. Και να προχωρούσαμε σε μια αξιολόγηση στο τέλος, να υπήρχε μια επιτροπή που να αξιολογούσε τις πιθανές προτάσεις από το Σύλλογο, ξέρω εγώ, Μικρασιατών, από το Σπονδιακό Σύλλογο, από τη Θρακική Εστία, ή μπορεί να κατεβάζανε μια ενιαία πρόταση όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι μαζί, να το αξιοποιήσουν, να γίνει μια ομοσπονδία δηλαδή σεραϊκών συλλόγων και να έχουν και αυτοί τον δικό τους χώρο, ή που μπορεί να αλλάξει 2-3 από αυτούς που δεν μπορούν πλέον να πληρώνουν ενίκια και τα λοιπά με τα μέλη τους, έτσι. Η υπηρεσία της πρωτοβάθμισης και δευτεροβάθμισης εκπαίδευσης, όπως είπε ο κ. Τερζής. Διάφορα άλλα πράγματα. Ναι. Χωρίς λοιπόν να γίνει καμία μα καμία αξιολόγηση, χωρίς να γίνει καμία προσπάθεια, παραχωρήθηκε απευθείας εκεί. Και βέβαια έχετε απόλυτα δίκιο, θα το ξαναπούμε ακόμα μια φορά, τι καλοί άνθρωποι που είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, που οι περισσότεροι, γιατί έχω επικοινωνήσει με πάρα πολλούς, δεν πήραν χαμπάρι τι ψηφίζανε. Αυτό μου είπαν εμένα στο τηλέφωνο, δεν μπορώ να πω ποιοι μου το είπανε, διότι δεν έχω το δικαίωμα να τους αποκαλύψω. Έτσι, δεν πήραν χαμπάρι τι ψηφίζανε. Και ελαφρά την καρδία, έχετε τώρα λοιπόν την κάλυψη να λέτε ότι πέρασε ομόφωνα. Βέβαια ο κύριος Θερζής είπε ότι απουσίαζε. Απουσίαζε. Με κανένα 2-3 που μίλησα, εγώ μου είπαν ότι δεν το κατάλαβαμε καθόλου και τώρα μία κούλπα, κάναμε λάθος, δεν έπρεπε να το στηρίξουμε. Το πήραμε αψήφιστα, δεν το είδαμε, με οι τηλεδιασκέψεις θα έχουν αυτά. Απόντες, να σας πω εγώ, να συμπληρώσω ότι ήταν σύμφωνα με το έγγραφο το οποίο δημοσιεύθηκε στη Διάβγεια, ο κύριος Γιώργος Δούκας, η κυρία Καλώτα και ο κύριος Μιχτσόγλου. Ενώ τον κύριο Τρίτη τον έχει μέσα ως... Ο ίδιος όμως δήλωσε ότι ήταν απόν. Απουσίαζε. Λοιπόν, να παρακαλέσω λίγο και το κοντρό λίγο πιο χαμηλά, ακούγεται πολύ έντονα κάτω και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Αν με ακούει ο σκηνοθέτης μας λίγο πιο χαμηλά στο κοντρόλ. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, το άλλο ερώτημα που προκύπτει, το οποίο δεν είμαι νομικός να το αναλύσω. Ο κύριος Κατριτζόγλου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο εξαίρετος κατά τα άλλα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών. Ορθά. Έχουμε ναι ή όχι αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα? Θα έπρεπε έστω ηθικά, αν όχι νομικά, δεν το γνωρίζω, να το βρείτε εσείς που είστε δημοσιογράφοι, κύριε Κώτα. Μάλιστα. Αυτό. Θα το δούμε. Να το δείτε, εάν έχει ισχύ αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Θερζής είπε ότι δεν θα έπρεπε να ήταν πάρον ο κ. Θερζής. Δεν ξέρω. Προφανώς ξέρει περισσότερο από μένα ο κ. Θερζής. Εγώ δεν γνωρίζω τη διαδικασία των Δημοτικών Συμβουλίων. Αλλά εγώ λέω έστω ηθικά. Θα μπορούσε ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να πει, επειδή είμαι και πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών, παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο να συνεχίσει την συνεδρίαση μέχρι να ολοκληρωθεί και να αποχωρήσει, όχι να μην διευθύνει τη συζήτηση. Σωστά το έθεσε ο κ. Θερζής. Ηθικά τουλάχιστον. Έλεος πια. Δηλαδή κάποια πράγματα γίνονται εντελώς απροκάλυπτα. Εντελώς μα εντελώς απροκάλυπτα. Ούτε αυτό έγινε. Και πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ξαναλέω με θλίψη, είδα τον δάσκαλο, εξαίρετο κατά τα άλλα, που έχει μεγάλη δράση στα πολιτιστικά δρόμενα,
και ξέρω με πόσο κόπο και αγωνία προσπαθούσαν να κρατήσουν τον μαθητό κόσμο, τον κύριο Σιαμάνκα αυτή τη φορά να μιλάει ως πολιτικό πρόσωπο και όχι ως δάσκαλος. Κύριε Σιαμάνκα, αντιδήμαρχος θα είστε τώρα αυτά τα χρόνια και δεν ξέρω πόσο άλλα. Δάσκαλος όμως θα είστε μια ζωή. Μην το ξεχνάτε αυτό. Κρίμα. Κρίμα, σήμερα με απαγοητεύσατε. Εγώ στη θέση σας, έστω ισορροπώντας, δεν θα έβγαινα καθόλου. Δεν θα έβγαινα καθόλου. Ή ακόμα καλύτερα, θα διαφωνούσα πλήρως. Εγώ έχω την τόλμη και την παρησία να πάω κόντρα ακόμα και στην παράταξή μου. Δεν κατάλαβα. Όπως εξήγησα και στο συνομιλητή μου που με χαρακτήρισε λαϊκιστή, ότι και τη γυναίκα μου την αγαπώ και θα δίνα και τη ζωή μου για την, αλλά υπάρχουν φορές που διαφωνώ. Και μάλιστα πολλές φορές διαφωνούμε και έντονα. Άρα λοιπόν το να διαφωνούσεις είμαι στην παράταξή σου και να λέγεις εγώ ως δάσκαλος οφείλω να διαφωνήσω. Έστω για την τιμή των όπλων, κύριε Σιαμάνκα. Δεν διαφωνήσατε όμως. Αντίθετα, βγήκατε στην κυρία Μωραΐτη και επιτρέψτε μου την έκφραση να πω, μπορεί να μην ισχύει κιόλας ή μπορεί και να ισχύει κιόλας. Εγώ έτσι το εξέλαβα. Ψελίζατε διάφορα πράγματα του τύπου οι πολυδομικές διατάξεις και το ένα και το άλλο και το άλλο. Εξ αφορμής λοιπόν αυτού, σας λέω κύριε Σιαμάνκα, το ρωτήσατε. Πήγατε στα Υπουργεία να πείτε, διότι ξέρετε πόσος θόρυβος έχει γίνει τώρα τελευταία για το ότι χρειαζόμαστε αίθουσες. Εδώ, προς τιμήν κάποιον νομίζω στην Κέρκυρα ή δεν ξέρω εγώ πού, παραχωρήθηκαν ναοί ή αίθουσες εκκλησιών που γίνονται τα κατηχητικά και τα λοιπά, από κάποιον φωτισμένο εκεί ιερέα της περιοχής, για να αποσυμφορηθούν τα σχολεία. Για να μην έχουν 25 και 30 μαθητές μέσα και είπαν ότι εμείς παραχωρούμε τις αίθουσες για να γίνουν και εδώ μαθήματα. Και τους ιερούς νόους μάλιστα. Εν όψη COVID λοιπόν, λέω εγώ, ο βλάκας, ο λαϊκιστής, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε βάλτε, αλλά πάταξον με ένα άκουσον δε. Εν όψη COVID και μάλιστα σήμερα όπου παρουσιάζονται πάλι ξανά να φαίνεται ότι το τρίτο κύμα να έρχεται να αποτελειώσει ότι άφησε το πρώτο και το δεύτερο, όπου ψάχναμε ότι εν αγωνίως και η αντιπολίτευση και όλοι κάνανε αυστηρή κριτική ότι θέλουμε αίθουσες, παιδιά, θέλουμε αίθουσες. Το ψάξατε, πήγατε σε ένα υπουργείο, έστω να ρωτήσετε, αδερφέ. Ότι παιδιά, μήπως μπορούμε, κύριε Υπουργέ, και έχετε εδώ και αρμόδιους και ικανότατους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα έχετε τον υπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή. Δεν ξέρω αν εμπίπτει στο υπουργείο του. Ο οποίος θα μπορούσε να ασκήσει το κύρος του και την επιρροή του γι' αυτό. Έχετε αυτόν που ήταν πρώτος και επισπεύδων και που σας το έτρεξε και του δώσατε και συγχαρητήρια, οι δάσκαλοι τουλάχιστον. Έτσι. Αυτός βέβαια ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δήμου. Ο Δήμος έβαλε το αίτημα να πάει ο κύριος Χρυσάφης και να διεκδικήσει ο κύριος Χατζηβασιλείου. Και του είπαμε μπράβο, τα κατάφερε, πράγμα πολύ δύσκολο να το περάσει μέσα σε 2 μήνες, 3, να πείσει τον ΟΕΔ να παραχωρήσει για 10 χρόνια αυτό το ακίνητο. Με θαυμασμό μίλησε για τον κύριο Χατζηβασιλείου ο κύριος Στεφάνο. Και καλά έκανε και μπράβο του. Πήγατε να πείτε ότι εν όψη λοιπόν της πανδημίας και όλων αυτό, τώρα που χρειαζόμαστε αίθουσα, να δούμε μήπως μπορούν να επισπευστούν αυτές τις διαδικασίες, να μην πάρει 1-2 χρόνια ή κατ' εξαίρεση μόνο το συγκεκριμένο ακίνητο και όχι όλο το τετράγωνο. Έστω ως ερώτηση. Χρειαζόμαστε αίθουσες. Τόσους καυγάς γίνονταν για τις αίθουσες. Ότι τα παιδάκια μας, τα νήπια μας, τα έτσι μας, που πολλά από αυτά είναι και σε ακατάλληλα. Να το βλέπαμε. Όχι, δεν το κάνατε. Τι είπε ο κύριος Σιαμάνκας. Λέει, μπήκε λέει ειδικός όρος ότι μέσα σε ένα χρόνο, έβαλε όρο δηλαδή ο ΑΕΔ, ότι σε ένα χρόνο πρέπει να γίνει παιδικός σταθμός, ή άλλως θα επιστραφεί πίσω. Γράφει ότι μπορείτε να το κάνετε άλλη χρήση, ότι θα το δώσετε στο Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών. Το έκανα το ερώτημα και στην αρχή. Αν τώρα μαθευτεί αυτό κάτω και πάρουν και τον μπουν τον κύριο Χατζηβασίλειο, τι είναι αυτά που κάνετε εκεί. Τι θα πει αυτός ο άνθρωπος εκεί. Λέτε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Το μισό σύνταγμα της Ελλάδος έχει αλλάξει με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με ποινική. Το μισό σύνταγμα, που το σύνταγμα δεν αλλάζει εύκολα. Δεν μπορεί ατομικές ελευθερίες όπως τον συναθρίζεστε.
που τόσο καυγάς γίνεται. Λοιπόν, ανεστάλησαν αυτές άρθρα του συντάγματος που μόνο με σε επανάσταση πόλεμο ή δικτακτορία. Και προφανώς εν μέσω COVID, όπου και αυτό θεωρείται πόλεμος, αλλάζουν. Και δεν μπορούσε να αλλάξει η χρήση ενός ακινήτου. Τότε αν το κράτος είναι τόσο ανίκανο να αλλάξει τη χρήση ενός ακινήτου ως ύψιστο αγαθό, πρώτον για την παιδεία και δεύτερον για τον COVID, κύριε Σιαμάνγκα μου, το ψάξατε? Πήγατε έστω να κάνετε μια παράσταση? Ο Δήμαρχος κάθε 3 και 5 είναι στην Αθήνα. Όχι, δεν το ψάξατε. Ούτε αυτό το ψάξατε. Όπως δεν ψάξατε να δείτε αν μπορεί να παρακορηθεί κάπου αλλού. Άρα λοιπόν από το 17 ξέρανε ότι το κτίριο αυτό έχει αυτές τις πολυδομικές αγκυλώσεις ή προβλήματα χρήσης, και ενώ το ξέρετε το ζητήσατε ως νηπιαγωγείου και καλά κάνατε μέχρι εδώ. Εάν όμως δεν το κάνατε εκ του πονηρού, δηλαδή να το πάρουμε καταρχάς, να βάλουμε ότι το θέλουμε για αυτό το σκοπό, ενώ από το 17 λέει ο κύριος Τερζής, εκτός αν λέει ψέματα, τότε αν λέει ψέματα, έτσι. Άρα, αλλά ακόμα και αν δεν το ξέρατε από το 17, διότι μπορεί να πείτε τότε ήταν άλλη η διοίκηση στο Δήμο, πάλι μπορούσατε να ρωτήσετε. Πριν διεκδικήσετε κάτι, το ψάχνετε. Σε ποιον ανήκει, πού ανήκει, τι κάνει, τι ράνει, τι προβλήματα έχει, και μετά να δούμε για ποια χρήση θα το ζητήσουμε. Άρα εμένα το βρώμικο και πονηρό μυαλό μου, του λαϊκιστή, πάει πού? Ότι πιθανόν, εάν τα ξέρατε όλα αυτά, το κάνατε για να δοθεί και μετά να το δώσουμε. Και αυτό φαίνεται, διότι δεν κάνατε καν μία έρευνα να δείτε πού αλλού μπορούσε, πώς αλλιώς μπορούσε να αξιοποιηθεί. Κατευθείαν Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου βάζει το θέμα, πρόεδρος Δημοτικού, πρόεδρος Συνδέσμου Φέδρων Αξιωματικών το παίρνει. Και ντροπή και για τους άλλους όλους. Η ντροπή είναι για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, μηδενίας αξιωματικών. Έτσι. Που αβασάνως, χωρίς να πούνε αυτά τα βασικά που λέω εγώ, ή τους πιάσατε στον ύπνο, ή λαϊκίζοντας και αυτοί για να μην έρθουν σε σύγκρουση, όπως το κάνουμε εμείς, βλέπετε, από αυτό το βήμα και ακούμε και τα μπενιλίκια, δεν μας πειράζει. 30 χρόνια εμείς συγκρούμαστε, εμείς είμαστε στην υπηρεσία των κυβερνόμενων και όχι των κυβερνώντων. Και με κόστος, πραγματικά με κόστος, αυτό ξέρω ότι αύριο θα δεχτώ τηλέφωνα και μπούλινγκ και γιατί και πώς και το ένα και το άλλο. Δεν με πειράζει. Μαθημένα τα βουνά στα χιονιά. Εμείς είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τον κόσμο, το λαό, και να είμαστε και λαϊκιστές. Αυτά λοιπόν ήταν βασικά ερωτήματα. Τώρα από εκεί και μετά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία, γιατί πραγματικά με θλίβει το γεγονός. Ο αξιόλογος κατά τα άλλα σύλλογος σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικών, δηλαδή, μισό λεπτά κύριε παιδιά, βγήκε προχθές ο κύριος Μακράκης, λέγεται, πώς λέγεται, και έβαλε ένα θέμα εκεί, ότι έχετε και άλλα προνόμια, όπως το να πηγαίνετε να τρώτε στη λέσχη έναντι ελαχίστου τιμήματος. Εντάξει, την πατρίδα την υπηρέτησαμε όλοι, ξέρετε. Εγώ υπηρέτησα 27 μήνες. Δηλαδή, επειδή δεν έγινε έφεδρος αξιωματικός, διότι ο φάκελος μου την εποχή, μάλιστα εκείνη που υπηρετούσαμε εμείς, έπρεπε να έχει και κάποια άλλα, ξέρετε, υπήρχαν ακόμα οι φάκελοι. Το 81 μετά, 83 τα έκαψε το Πασόκ. Λέει τους έκαψε, που δεν τους έκαψε. Τους φακέλους. Δηλαδή δεν ήταν τα πιο αξιοκρατικά κριτήρια τότε όποιος γίνονταν έφεδρος αξιωματικός. Γιατί εγώ είδα και ανθρώπους που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, που δεν γίνανε έφεδροι αξιωματικοί, αλλά υπηρέτησαν την πατρίδα. Ή πρέπει να κάνουμε δηλαδή και εμείς ένα σύνδεσμο εφέδρων υπαξιωματικών, λοχίες ας πούμε, ή να κάνουν και ένα σύνδεσμο οι δεκανείς, να κάνουν και ένα σύνδεσμο οι φαντάροι και να κάνουν όλοι. Την πατρίδα υπηρετήσαν, παιδιά. Γιατί εσείς πρέπει να έχετε ξεχωριστά προνόμια? Για ποιο λόγο? Και δεν αναφέρω μόνο στο το ότι θέλετε να κάνετε εκεί ένα μουσείο, δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε, που είναι πραγματικά πολύ καλό. Ωραία, όλοι οι έφεδροι αξιωματικοί έχετε την ικανότητα, σαν ένας αξιόλογος σύλλογος, και πολλοί από εσάς έχουν και την οικονομική δυνατότητα, και να κάνουμε και μια προσπάθεια όλοι μαζί να το στηρίξουμε, αν είναι να κάνουμε ένα κάτι τέτοιο. Έναν. Αλλά με θλίβει εμένα προσωπικά. Δηλαδή και εγώ υπηρέτησα την πατρίδα, αλλά δεν έχω τα προνόμια που έχετε εσείς. Το κλείνω εδώ το θέμα, γιατί δεν θέλω να πάω παρακάτω.
Δεν θέλω να πάω παρακάτω. Όλοι υπηρέτησαν την πατρίδα. Και δεν ζήτησαν ανταλλάγματα. Ούτε να τρώμε δωρεάν στη λέσχη, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν σας κατηγορώ που το κάνετε, εφόσον και εμένα μου δίνει το δικαίωμα κάθε μέρα να παίρνω 4 ταπεράκια, να πηγαίνω και να παίρνω και για όλη την οικογένεια και να μην μαγειρεύουμε, με 3-4 ευρώ αντίτιμο να τρώει η οικογένεια όλη μέρα, μια και εγώ θα το έκανα. Δεν σας κατηγορώ. Μπορεί να σας ζηλεύω κιόλας. Αλλά να ξέρουμε ο κόσμος, να ξέρει ότι εν ώψη κρίσης κάποιοι άνθρωποι δεν είναι τόσο ίσοι. Είναι λίγο πιο ίσοι. Ή έχουν λίγο περισσότερα δικαιώματα σε αυτόν τον τόπο. Γιατί υπηρέτησαν την πατρίδα. Οι άλλοι ήταν έτσι, πάντα θα υπάρχουν οι πλήβοι και οι πατρίκοι. Αυτοί είναι οι πατρίκοι. Εμείς είμαστε οι πλήβοι, η πλέμπα, ο λαοτζίκος. Αυτά. Ναι, θα πρέπει να απαντηθούν αυτά. Πόσο θα πρέπει να απαντηθούν. Τα κριτήρια τα οποία δόθηκαν. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να πάρθει πίσω αυτή η απόφαση. Να ξαναγίνει μια συνεδρίαση και να δοθεί το δικαίωμα σε όλους τους. Πρώτον, να πάει ο Δήμαρχος και ο κύριος Χιαμάγκας που να τον συνοδεύσει και να ζητήσουν εν ώψη COVID αν μπορούν να επισπευθούν αυτές τις διαδικασίες. Και ενδεχομένως να ζητήσουν και από τον ΟΕΔ παράταση του ενός χρόνου που τους βάζει, για να δούμε αν τελικά μπορεί να γίνει νηπιαγωγείο. Τα άλλα που είπε ο κύριος Χιαμάγκας θα αναζητήσουμε, λέει, να βρούμε οικόπεδο, θα βρείτε οικόπεδο, θα γίνουν οι μελέτες, θα βρεθούν τα κονδύλια, θα ανοικοδομηθεί ένα νηπιαγωγείο. Αφήστε τα. Και αν υπάρχει και άμα είναι νόμιμη απόφαση, γιατί όπως είπε ο κύριος Τρίζης... Όλα αυτά, κύριε Κώτα, αγαπητέ Δημήτρη, να τα δούμε αύριο. Να πάτε να τα βρείτε, να πάτε να ρωτήσετε νομικούς, να δούμε τι γίνεται. Μήπως και έτσι, έστω και με την ευκαιρία αυτή, πάρθει πίσω αυτή η απόφαση και ξαναέρθει ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν όντας έχουν μια ότι δεν γίνεται. Αν έρθει ξανά το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το ψηφίσουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ξέρω τι είναι. Και συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Σκέφτομαι πονηρά εγώ τώρα. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το τι θα γίνει. Άξι. Εγώ λέω. Θα πούμε όχι τότε. Λοιπόν, αφού έγινε ο δεν δώρος. Ξέρω τι θα γίνει. Εσύ τα. Κοίταξε τώρα. Εικάζω εγώ. Εικάζω. Αν έχει μπατζανάκι το χορταρέα, είναι άλλη υπόθεση. Όχι, εικάζω. Α, εικάζω. Γιατί εγώ ξέρουμε πώς γίνεται όταν ξαναέρχονται θέματα μάμου, σου, του και ο δώρος που υπήρχε. Λέω το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να πάνε να το παλέψουν, να δουν αν μπορεί να αλλάξει η χρήση με έκτακτες διαδικασίες λόγω COVID. Όπου θέλουμε σχολεία, θέλουμε τάξεις. Είδαμε. Αυτό. Εάν αυτό δεν μπορεί να γίνει, τότε να δοθεί σε όλους τους συλλόγους και σε άλλους φορείς, διότι δεν μπορώ να υποπτευθώ αυτή τη στιγμή ποιοι άλλοι φορείς θα μπορούσαν να... Έτσι. Και αφού συσταθεί μία επιτροπή να αξιολογήσει τις προτάσεις αυτές, τι προτάσεις θα έρθουνε, εκ των υστέρων να γίνει η αξιολόγηση με μόρια, με οτιδήποτε. Είδατε κάποιον αιρετό να φωνάζει και να λέει ότι θα πρέπει να σπάσουν τα τμήματα στη μέση λόγω κορονοϊού, να ανοίξουν και άλλα σχολεία παλιά και να γίνονται αυτά τα ζητήματα λόγω του. Αυτό το καιρό είναι απασχολημένοι με άλλου είδους προβλήματα. Το πώς θα τακτοποιήσουν άλλου είδους θέματα δεν θέλω να μπω παρακάτω, αγαπητέ Δημήτρη. Ωραία. Λοιπόν, δυστυχώς πάμε. Η αιρετή μας είναι στο τι καλοί άνθρωποι που είναι οι σεραίοι. Το έχουν καταλάβει και αυτοί και πορεύονται με αυτές τις διαδικασίες. Και δεν μιλάω για τη δημοτική αρχή, μιλάω για το σύνολο. Mm-hmm. Για το σύνολο και δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Όλοι μαζί έχουν καθίσει και τα έχουν βρει. Πού θα γίνουν διαπευθείας αναθέσεις, ποιος θα τις παίρνει, 3 θα πάρει δημοτική αρχή, 2 θα πάρει παράταξη του κυρίου Φωτιάδη, 1 θα πάρει του κυρίου Αγγελίδη και να έχουμε να λέμε. Αυτό το λέω με τα λόγω γνώσεως. Και μπορούμε όποτε θέλετε, όποιος διαφωνεί, να τα δείξουμε και πού δόθηκαν οι απευθείας αναθέσεις και με ποιο τρόπο γίνονται. Mm-hmm. Και διορισμοί και στον ΟΠΑΚΠΑ και στα ΑΓΚΕΔΙΣ και στα διάφορα άλλα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είπαμε, τι καλοί άνθρωποι που είναι αυτοί οι σεραίοι. Και η πρίζα τι έγινε, Μάλλον χαλασμένη είναι. Ακόμα δεν βρήκαν την πρίζα γάμο του. Λοιπόν, πάμε σε ένα... Και λαϊκιστές ήμασταν εμείς, οι κλαίοντες, οι... Δακρύζοντες. Δακρύζοντες, τεχνεώτες, κραυγάζοντες και αλαλάζοντες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά ακόμα η πρίζα δεν βρέθηκε. Θα βρεθεί, πού θα πάει. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο προέκυψε στα μέσα της εβδομάδας. Λεκτική υπερβολή τη χαρακτήρισε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, το θέμα το οποίο υπόθηκε η δήλωση που έκανε για τα κλειδιά. Ποιο χαρακτήρισε λεκτική υπερβολή.
τη δήλωση που έκανε για τα κλειδιά των επιχειρήσεων στην εστίαση που θα το καταθέσουμε. Να ακούσουμε πρώτα τη δήλωση και μετά εσύ πήγες κατευθείαν στο... Εγώ πήγα κατευθείαν στην προσπάθεια να το μαζέψει. Τα μαζεύτα, αυτά που δεν μαζεύονται δηλαδή. Πάμε πρώτα στο τι είπε. Ας τα ακούσουμε και ερχόμαστε. Ας δούμε πρώτα τι είπε. Εγώ, ποιος επιχειρηματίας εστίασης θέλει να παραδώσει τα αλήθεια τα κλειδιά της επιχείρησής του και να παραχωρήσει την επιχείρησή του, εγώ, Άδωνης Γεωργιάδης, ατομικά την παίρνω. Την απαλαμβάνω εγώ την επιχείρηση. Να αγοράσετε εσείς. Διότι όταν ακούω άνθρωπο να μου λέει σήμερα, βεβαίως, όταν ακούω άνθρωπο να μου λέει σήμερα ότι έχει ένα κατάστημα εστίασης στο οποίο δεν πληρώνει ενίκιο, δεν πληρώνει εργαζομένους, παίρνει επιστρεπτή αποκαταβολή και ετοιμάζει το κράτος του πληρώνει και τα πάγια έξοδα. Και μου λέει ότι αυτός θεωρεί τον εαυτό τον δηλαδή. Αδικημένο σε αυτή τη χώρα. Λέω άλλη κυβέρνηση τους έχει αφήσει μόνους τους. Όλα τα επιμελητήρια εμένα ο κακός συνδικαλισμός την ώρα της συμφοράς δεν τον αρέσει. Ο κακός συνδικαλισμός μέσα στην πανδημία δεν του αρέσει του κύριου Γεωργιάδη. Μισό λεπτάκι. Ο άνθρωπος του είπε, τι θέλετε κύριε Κοτσάμπα. Και επιστρεφιά προκαταβολή πήρατε. Το είστε τώρα στους 12 μήνες που έχει ο χρόνος που είστε τους 7 κλειστοί. Δεν σας φτάνει η επιστροφή που δεν τις πήραν όλοι. Έτσι, μαγαζιά που είναι κλειστά τελείως και δεν έχουν ούτε take away. Έτσι. Το παίρνω και φεύγω δηλαδή. Να μάθαμε τώρα, έχουμε μπλοκάρει με τα take away, click away. Ντροπή μας δηλαδή. Επιτέλους θα αρχίσουν να μιλάμε ελληνικά. Λοιπόν, με την παράδοση κατοίκων, τέλος πάντων, το λεγόμενο delivery. Λοιπόν, θα ξεχάσουμε τα ελληνικά μας τώρα και θα ψάχνουμε ποια ελληνική λέξη ανιστοιχεί. Τι θέλετε, είστε 7 μήνες κλειστοί και λοιπόν τι έγινε. Πήρατε επιστρεπτή προκαταβολή, τι θέλετε άλλο. Ζόρι τραβάει ο κ. Γεωργιάδης. Αυτός το 8.000, το 10.000 πόσο παίρνουν οι υπουργοί, εδώ. Το τι θα φάτε εσείς, το πώς θα πληρώσετε τα νίκια σας, το τι θα ταΐσετε την οικογένειά σας. Το νοιάζει. Τα κλειδιά λέει φέρτε τα σε μένα. Θα τα πάτε σε αυτόν όμως. Όχι στην κυβέρνηση που είπατε χθες στην κυρία, στο ρεπορτάζ και στην κυρία Μωραϊτή, αλλά και στη ρεπόρτερ μας, την Αφροδίτη. Τα πάτε αυτό. Να δω θα τα πάτε. Να δω θα τα πάτε. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θεωρώ την δήλωση αυτή του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη πολιτικά χυδαία. Πολιτικά χυδαία. Τι έκανε όμως. Δηλαδή σε ανθρώπους που δεν θα έχουν να πληρώσουν όχι το ρεύμα του μαγαζιού τους, που πολλά είναι κομμένα ήδη, δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα του σπιτιού τους. Διότι δεν έχουν, ξέρετε, όλα τα μικρομαγαζά την διαδικασία παράδοσης στο σπίτι ή να περνάω από εκεί να πάρω τον καφέ μου, παράδοση δηλαδή, και το παίρνω και φεύγω, πάρε και φύγε. Έτσι. Και είναι κλειστά τελείως. Μήνες ολόκληρο. Και επειδή πήραν 1.000 επιστρεπτή προκαταβολή, θα ζήσουν με αυτήν. Γιατί έβλεπα και προχθές το ρωτούσε κάποιος άλλος τον κύριο Γεωργιάδη, εσείς με 500 ευρώ μπορείτε να ζήσετε. Η κυρία Καλογεροπούλου. Η κυρία Καλογεροπούλου, η δημοσιογράφος. Ναι. Και εκεί απάντησε ότι την ερώτηση την κάνατε σε Σιριζέο υπουργό. Αν την κάνατε, θα την απαντήσετε. Μωρέ, και στον Ομέρ Μπριόνι την έκανε η κυρία Καλογεροπούλου, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή αυτό το κάθε φορά που τους ρωτάνε κάτι, α, και τι κάνατε εσείς τότε με το ΣΥΡΙΖΑ. Έλεος, εσείς κυβερνάτε τώρα, εσείς παίρνετε μέτρα. Και τέλος πάντων, για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο, ο λαός είπε δεν θέλω ΣΥΡΙΖΑ, θέλω Νέα Δημοκρατία. Γιατί του μας παραπέμπετε συνέχεια στο τι έκανε το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι σπίτι του, γι' αυτό και πήγε σπίτι του. Ο κόσμος δεν τον επέλεξε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τον επέλεξε για αυτό ή για το άλλο, ή για την συμφωνία των Πρεσπών, αλήθεια. Μια και να μπορώ να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο, μου επιτρέπεις. Βεβαίως, ναι. Δύο-τρεις εκδηλώσεις έκανε ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών εναντίον των Πρεσπών. Για τη συμφωνία, λοιπόν. Ναι. Θα ξανακάνει κι άλλοι. Τώρα που θα ψηφιστούν οι νομοσχέδια. Τώρα, ναι. Θα πιέσει, θα κάνει πάλι τις ίδιες αυτές και τις ίδιες ανακοινώσεις, πύριες που έβγαζε για να πει στην κυβέρνηση να μην το ψηφίσουν, να μην το περάσουν από τη Βουλή. Λίγο δύσκολο. Με αγωνία θα περιμένω, κύριε Πρόεδρε, να μάθω ποια εκδήλωση ετοιμάζεται για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δύσκολο. Ή τότε ήταν, πώς έλεγαν οι παλιοί, τα άλλα είναι καρδία και βροντάνε και άλλα είναι σίκα και ζούλιον. Τότε ήταν κακή η Συμφωνία των Πρεσπών, σήμερα είναι καλή. Ή επίσης, αν αυτή τη δήλωση, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε Κοτσαμπά, που σε βλέπω να μάχεσαι και εμείς σε στηρίζουμε στην μάχη αυτή, εμείς είμαστε με τους ανθρώπους, γιατί και εμείς υποφέρουμε.
Και εμείς χωρίς πελάτες είμαστε. Είστε κλειστά εσείς, είμαστε κλειστά και εμείς ουσιαστικά. Λειτουργούμε βέβαια, αλλά μόνο με την πλευρά των εξόδων να τρέχουν. Έσοδο δεν έχουμε, διότι αφού είστε κλειστά εσείς, πού είναι οι πελάτες μας εμάς. Άρα λοιπόν και σας στηρίζουμε και θα πω και κάτι παραπάνω. Στην πορεία όμως, γιατί να μην χάσουμε λίγο και το επόμενο βίντεο που μου αρέσει πολύ. Το έχουμε. Το έχουμε, το λοιπόν, ισχυριστικό, ναι. Αν αυτή τη δήλωση, γιατί θέλω να δω, μάλλον να δούμε το βίντεο και να δούμε τη δήλωση του κ. Κουτσαμπά και μετά να κάνω αυτή την ερώτηση. Τώρα να δούμε το χιουμοριστικό βίντεο, θέλετε ή το κύριο. Το χιουμοριστικό, το χιουμοριστικό. Το χιουμοριστικό να δούμε. Ωραία, ναι. Ωραία, να το δούμε. Μ' άρεσε. Εγώ, ποιος επιχειρηματίας εστίασης θέλει να παραδώσει τα αλήθεια, τα κλειδιά της επιχείρησής του και να παραχωρήσει την επιχείρησή του, εγώ, Άδωνης Γεωργιάδης, ατομικά την παίρνω. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία. Λοιπόν, θα δείτε την οικονομία να φεύγει, ήταν πολύ ωραίο έτσι για να καταλάβουμε πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι την οικονομία. Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε την πορεία και τη διαδρομή του φίλτα του Άδωνη Γεωργιάδη, από πού, από ποιο κόμμα ξεκίνησε και πώς έφτασε αυτή τη στιγμή να είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ένα κόμμα που το περνούσε γενναίες 50 παλαιότερα. Μα και αλλά τους πρόεδρους όπου έβριζε, και θα δούμε και στην πορεία και τον άλλο εκλεκτό τέκνο της Νέας Δημοκρατίας τώρα και της ομάδος του κ. Σαμαρά, τον κύριο Βορύδη, το πόσο δημοκρατικά σκέπτονται, όπως δημοκρατικότατα σκέφτηκε και ο φέρτε μου και τα κλειδιά σας. Το πόσο δημοκρατικότατα σκέφτηκε ο κύριος Γεωργιάδης, πόσο δημοκρατικότατα φέρονται και αυτοί. Αυτό ήταν και λίγο πιο προωθημένος, έτσι, και αυτός ξεκίνησε από κάπου. Δεν είναι κακό, έτσι, να λέμε την πολιτική μας ιστορία, από το κόμμα του κύριου Μιχαλολιάκου ξεκίνησε. Ήταν δεξί χέρι του κύριου Μιχαλολιάκου. Κύριος Βορύδης σήμερα είναι υπουργός εσωτερικών. Προσέξτε να δείτε, δεν είναι τυχαία αυτά τα πρόσωπα. Εντάξει. Εγώ πιστεύω στον μεσαίο χώρο που θέλει να εκπροσωπεί ο πρωθυπουργός της χώρας, αλλά κάποια άτομα δεν κολλάνε εδώ στο μεσαίο χώρο. Ούτε καν στο δεξιό θα έλεγα εγώ, αλλά δεν πειράζει. Το τι λέω εγώ, είμαι λαϊκιστής. Λοιπόν, να δούμε τι δήλωσε ο κ. Κοτσαμπάς για αυτή την πολιτικά χυδαία δήλωση. Φέρτε μου και τα κλειδιά σας, ρε μάγκες, και τι με νοιάζει με να πεινάτε. Πήρατε μια προκαταβολέα, άσχετα από εκεί. Να δούμε τι δήλωσε ο κ. Κοτσαμπάς. Το έχουμε. Γνωστός ο κ. Γεωργιάδης, χαρισματικός, συμπαθής σε όλους μας. Από εκεί και πέρα καταλάβουμε ότι κατάλαβε και ο ίδιος μάλλον ότι η δήλωσή του ήταν άστοχη. Δεν το δίνουμε συνέχεια. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του. Είναι ένας υπουργός πραγματικά που μου έχει βοηθήσει την εστίαση. Έχουμε καλή συνεργασία. Ήταν άστοχη η δήλωσή του. Από εκεί και πέρα όμως θα απαντήσω στον κύριο Γεωργιάδη ότι όσον αφορά για το άνοιγμα της εστίασης, ότι είπε ότι συμφωνήσαμε αναμεταξύ μας μια ενέργεια. Ότι ο κλάδος της εστίασης θα ανοίξει στις 15 Μαρτίου αν τα κρούσματα είναι μέχρι 800-900 κρούσματα. Από τη στιγμή που θα ξεφύγει η κατάσταση και αν ξεφύγει, αυτή η συζήτηση έγινε πριν 15 μέρες, θα πάμε σε νέα ημερομηνία. Για να μην θεωρείτε ότι το Σωματείο Εστίασης ή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης έκανε συμφωνία να μην ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής. Η συμφωνία μας ήταν ξεκάθαρη. Στις 15, από 1 μέχρι 15 Μαρτίου θα ανοίξουμε, εφόσον το υγειονομικό πρωτόκολλο, εφόσον υπάρχει δυνατότητα να δουλέψουμε τον εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο, να έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε και τους δύο χώρους με το 60% της χωρητικότητας. Όχι με το 10% ή το 20%. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό, στον αγώνα που δίνετε, στην αγωνία που έχετε, όπως λέτε ότι δεν έχετε, εσείς τα είπατε, ότι δεν έχετε να ταΐσετε τα παιδιά σας. Μιλώντας όχι για σας προσωπικά, το είπατε προφανώς, για όλους τους εστιατόρους και είναι έτσι. Αλλά εδώ λίγο η πυροέτα που κάνετε, που σας βοήθησε και ο κ. Γεωργιάδης, προσπαθήσατε όσο μπορείτε πιο απαλά να τον απαντήσετε απέναντι σε μια χυδαία πρόκληση που σας απευθύνει. Αν το λέγει αυτό κανένας βουλευτής του Κινάλ, ή αν το λέγει ακόμα χειρότερα και ο Δραγασάκης, ο κ. Πολάκης αυτό, τα επόμενα 10 χρόνια, και λίγα λέω, έτσι, αυτή η δήλωση θα έπαιζε καθημερινά από 8-9 πανεθνικά κανάλια. Από 8-9 πανεθνικά κανάλια θα έπαιζε. Δεν συμφωνώ με τον τρόπο που εκφράζεται, αλλά όχι για τέτοια σοβαρά θέματα δεν εκφράστηκε ποτέ έτσι.
Αν το έλεγε λοιπόν ο κύριος Πολάκης ή ένας του Κινάλη, κάποιος άλλος ή κάποιος αριστερός, θα τον λέγατε διάφορα, αναρκοκομμουνιστή κτλ. Τον κύριο Άδωνη τον ρίξατε λίγο στα μαλακά έτσι, επιτρέψτε μου λίγο αυτή την έκφραση, πολύ στα μαλακά. Αφού είπατε ότι ήταν, το κατάλαβε και ο ίδιος, ναι μεν άλλα, που μας βοήθησε κιόλας, πώς μας βοήθησε, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι με την επιστρετέα προκαταβολή. Αυτό δεν είναι για την εστίαση, για πολλούς άλλους χώρους δόθηκε. Και μάλιστα από ό,τι εσείς είπατε πρόσφατα, πολλά καταστήματα, και το είπε και η κυρία Νησιούδη και το είπε και ο κύριος Βενέτης, πολλά καταστήματα της εστίασης που είναι εντελώς κλειστά, δεν πήρανε την τέταρτη, την πέμπτη, ποια ήταν αυτή. Την πέμπτη, την πέμπτη. Μας να κόψουν το λαιμό τους. Ένα στα δύο καταστήματα. Να κόψουν το λαιμό τους. Για να ζήσουν. Αυτοί δεν πήραν την επιστρεπτέα κτλ. Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης είναι έξυπνος. Το πρωί στο Sky κάνει αυτή τη δήλωση, μετά από λίγες ώρες, μετά από 5 ώρες, βγάζει ανακοίνωση γραπτή στο Twitter, έτσι, γιατί είναι η νέα μόδα, και ουσιαστικά αναιρεί την πρώτη και μένει η δεύτερη. Ο κύριος και Γεωργιάδης, το κάνει πάντα. Το έχω παρατηρήσει άπειρες φορές να το κάνει. Τώρα γιατί θα παίξω καμιά δεκαριά. Άπειρες φορές το έχει κάνει. Του κυρίου Γεωργιάδη, πράγματι το έχει κάνει άπειρες φορές όπως λες. Έτσι, τη μια έλεγε ότι πώς είναι δυνατόν να θέλει να είναι πολιτικός ένας τύπος σαν του Σαμάρα. Τα έχουμε παίξει τώρα, μην τα ξαναπέξουμε. Ναι, θυμόμαστε. Έτσι. Ότι αυτός δεν έχει μυαλό ούτε μωρού παιδιού, πολιτική κρίση μωρού παιδιού κτλ. Και την άλλη μέρα ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Δεν τράβαει κανένα ζόρι ο κ. Γεωργιάδης να αλλάζει τις δηλώσεις του όπως θέλει, όποτε θέλει. Αλλά ξαναείπα, όχι μόνο νησερέ, προφανώς τι καλοί άνθρωποι που είναι οι Έλληνες. Ούτε μνήμη έχουν, ούτε αυτό έχουν. Έτσι. Και τον αναδείξαμε πολύ ψηλά και είναι αυτή τη στιγμή και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, ας ψάξει οποιοδήποτε πατήσει να βρει δηλώσεις αυτή τη στιγμή του Άδωνη του Γεωργιάδη στο YouTube, θα ακούσει τι έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία, για τον κύριο Μητσοτάκη, για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Καραμαλή, για όλους τους φόρους της Νέας Δημοκρατίας. Για όλους τους φόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τραβάζει ζωή ο άνθρωπος, αφού βλέπει ότι αυτά. Όχι μόνο δηλαδή νοήμονος άνθρωπος δεν μπορεί να τα αντέξει όλα αυτά, δεν μπορεί να τα σηκώσει, δεν μπορεί να... Δεν μπορείς ούτε καν να αρχίσεις να τα κρίνεις. Δηλαδή είναι σαν να σου πετάνε βρωμιά στο πρόσωπο και προσπαθείς να την γλύψεις για να δεις τι γεύση έχει. Τη βρωμιά πας και πλένεις το πρόσωπό σου και την πετάς κατευθείαν, αδερφέ. Εμείς τη φάγαμε και την κατάπιαμε και βλέπει ο άνθρωπος περνάει αυτό. Αυτό περνάει. Αυτό είναι λαϊκισμός. Τη μια έτσι, την άλλη γιουβέτσι. Αφού λοιπόν περνάει, γιατί είναι. Είναι αντιπρόεδρος, λίγο θα γίνει και πρωθυπουργός, ξέρω ότι άλλο θα γίνει. Του κάνουμε και πρόεδρο δημοκρατίας, τα είπα τα αξιώματα. Όσο περισσότερα λέει, τόσο καλύτερα. Αλλά εγώ δεν δείχνω τον κύριο Γεωργιάδη. Εγώ βλέπω ότι δυσκολεύτηκε ο πρόεδρος εδώ λίγο να απαντήσει. Και οφείλω να πω σε τηλεφωνική συνομιλία που είχα μαζί του, μου είπε, λέει, το είπα ειρωνικά. Δεν μου βγαίνει εμένα, ούτε το ειρωνικά βγαίνει. Εδώ το ειρωνικά δεν ισχύει, πρόεδρε. Εδώ ισχύει ένα πράγμα. Πολιτική χειδαιότητα. Αυτή ήταν αυτή η δήλωση. Ήταν μια πολιτική χειδαιότητα που δείχνει ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει αυτούς που υποφέρουν. Δηλαδή, αν έλεγε ναι, ρε παιδιά, που θέλουν να μου παραδώσουν τα κλειδιά τους, το καταλαβαίνω. Συμπονώ, συμπάσχω μαζί τους. Όχι. Αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, αφού οι παραδείγματος χάρη αυτοί οι λοιμοξιολόγοι που κυβερνάνε την Ελλάδα, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα, αυτοί θέλουν να τα κλείσουμε όλα. Προσπαθούμε, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πήγε λοιπόν ο Μάγκια προκάλεσε, πια τι θέλετε ρε Μάγκες, λέει, τα κλειδιά εδώ, σε μένα, εδώ, σε μένα. Τι καλοί άνθρωποι που είστε αύριο. Ξέρετε, όταν έχει κάλπη, εκεί στον κύριο Γεωργιάδη. Και σε όλους τους ομοειδεάτες του. Μπορείδη και τα λοιπά. Διότι τόσο μυαλό έχετε. Ή τόσο μυαλό έχουμε. Λέει ο λαϊκιστής Θόδωρος Ηλιοούρου. Βλέπετε, το λέω τόσες φορές, για να μην με λέτε εσείς λαϊκιστές, το λέω εγώ πιο πολύ. Να δούμε λίγο το βιντεάκι ακόμα μια φορά, σας παρακαλώ, που δεν μ' άρεσε. Το χιουμοριστικό. Την οικονομία θα απογειωθεί, ναι, πολύ μ' άρεσε.
όποιος επιχειρηματίας εστίασης θέλει να παραδώσει τα αλήθεια, τα κλειδιά της επιχείρησής του και να παραχωρήσει την επιχείρησή του, εγώ άδωνος Γιωρέας ατομικά την παίρνω. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία. Τέλειο. Τι άλλο θεματάκι έχουμε σήμερα? Λοιπόν, ο πρώτος πολίτης, κυρίες και κύριοι, για τον οποίο η ελληνική αστυνομία σχημάτισε δικογραφία για την κατηγορία της παραβίασης των κανόνων που ορίζει ο νέος νόμος για τις συναθρήσεις, ήταν ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, όπου οι υγειονομικοί το προηγούμενο διάστημα βγήκαν έξω, διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που υπάρχει στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, ζητούν προσλήψεις υγειονομικών κ.ο.κ. Σχηματίστηκε αυτή η δίωξη, την οποία ο κύριος Γιαννάκος ενημερώθηκε από την τηλεόραση, είπε, όχι από τις αρχές όπως ήθιστε. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Γιαννάκος στο Contra News. Και πριν πάμε λίγο, θέλω να πω μια επισήμανση. Εγώ θα σας πω το εξής, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, να έρθω στο προηγούμενο θέμα και μετά πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιαννάκο. Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή. Βλέπετε ότι εδώ στις Σέρες, ενώ η έξαρση χτυπάει, προσέξτε τα σημεία που χτυπάει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε κάποιες τουριστικές περιοχές, Μύκονο και πού αλλού, ή που υπάρχουν μεγάλα εργοστάσια. Κρήτη κιόλας, ναι. Στις Σέρες εξακολουθούμε να έχουμε 7, 5, 6 κρούσματα την ημέρα. Και μάλιστα θα πρότεινα εγώ στον αντιπεριφερειάρχη, θέλετε, στον δήμαρχο, θέλετε, ποιος έχει το όχο. Αντί να τα βάζουμε με την εστίαση, που δεν πιστεύω ότι οφείλεται στην εστίαση και θα το αιτιολογήσω αυτό, για κατά τη γνώμη μου μερικώς μπορεί να ανοίξει η εστίαση και θα σας πω πώς. Λοιπόν, ήδη ο καιρός είναι καλός, θα μπορούσαμε λοιπόν να, σε εξωτερικούς χώρους να επιτραπεί. Λοιπόν, διότι πώς γίνεται να μπαίνουν 60 άτομα στο λεωφορείο και δεν μπορούν να μπουν 10 άτομα σε ένα χώρο με αποστάσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι όπου έχουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και ξαναλέω, δεν μπορεί να γίνει κάτι, δεν κατηγορώ εδώ την κυβέρνηση ή κάποιον άλλον. Πρέπει να πάει ο κόσμος στις δουλειές του, θα πάρει τα λεωφορεία. Αν και εμείς είχαμε προτείνει και ξέρω ότι συζητήθηκε και στην κυβέρνηση και το μονάζει σιγά. Ναι, ναι. Και όσο το λέμε, όσο το εμπεδώνουμε, βλέπω τώρα τελευταία άρχισε να συζητάνε κάτι τέτοιο. Να μην είναι κάθε μέρα ανοιχτά η Λιανική, να είναι όχι. Η Λιανική να είναι κάθε μέρα ανοιχτά. Τον κόσμο μαζέψτε να μην βγαίνει. Μην κλείσετε τη Λιανική μερικές ημέρες. Να είναι, λέει, μια-δυο μέρες. Τότε θα είναι ακόμα χειρότερα, γιατί τις ημέρες που θα την έχετε ανοιχτά τη Λιανική για ψώνια, τότε είναι που θα πέφτουν όλοι μαζί, διότι εκείνη την ημέρα θα πηγαίνουν όλοι μαζί. Ενώ αν το κάνετε μοναζιγά, έτσι, σήμερα όσο το ή και σε τρεις δόσεις, δηλαδή τρεις μέρες τη εβδομάδα, πάλι με τον αριθμό ταυτότητας, θα μπορείτε να το κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι στις Σέρες, να σας θυμίσω ότι για πλωστή φορά η εστίαση δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Λέω για την εστίαση και για τα κέντρα διασκέδασης. Μην μπερδεύουμε. Δεν δημιούργησε πράγματι κανένα πρόβλημα. Από τα μέσα Απριλίου, αρχές Μαΐου που είχε ανοίξει η εστίαση, μέχρι και τον Οκτώβριο δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα. Δεν είχαμε σχεδόν μηδενικά κρούσματα, που σημαίνει ότι δεν εξαπλώθηκε ο ιός από εκεί. Και επειδή στις Σέρες δεν χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν έχουμε κρούσματα. Και άλλο δεν έχουμε κρούσματα και δεν έχουμε ούτε τώρα. Και ελπίζω να παραμείνουμε εκεί. Οι Σέρες πέρασε έναν μεγάλο γολγοθά με δυστυχώς τρομερή απώλεια σε ανθρώπινες ζωές και άλλες ταλαιπωρίες ανθρώπων εξαιτίας κάποιου συγκεκριμένου γεγονότος, όπου εκεί και εσείς, κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν αρμοδιότητά σας. Και οι άλλες αρχές, όταν εμείς προειδοποιήσαμε ότι προσοχή, έρχονται κουβαλητοί, δεν το καταλάβατε. Θα πρότεινα λοιπόν να δώσουν στους περιφερειάρχες, στους κατατόπους, δοκιμαστικά να αρχίσει να λειτουργεί η εστίαση, έστω με τα θερμαντικά σώματα που έχουν έξω και με τήρηση των αποστάσεων, έτσι, να μπορούν οι άνθρωποι ένα μεροκαματάκι να το βγάλουν. Ήταν μέσω ΕΣΠΑ. Δεν μεταδίδεται από εκεί. Είναι και εξωτερικοί χώροι και έτσι. Δεν μεταδίδεται από εκεί, έχει φανεί. Το βλέπουμε και τώρα, το είδαμε και στην προηγούμενη περίοδο. Λοιπόν, δεν μεταδίδεται από εκεί. Είναι αμαρτία τώρα, επειδή στην Αθήνα
Και εκεί ξαναλέω, όντας βιώνουν, διότι, α, ξέχασαμε να πούμε την άλλη φορά, στην Αθήνα πληρώνουμε και τα κορονοπάρτι, προσέξτε, τα κορονοπάρτι τα κυνηγάτε με τους πιτσιρικάδες που κάνουν, νοικιάζουν διαμερίσματα. Τους κορονοπαρταίους, ή τους, να μην το πω διαφορετικά, που μας κουβαλήθηκαν όλοι από το Ντουμπάι, τι έγινε εκεί, παιδιά? Εκεί όχι. Γιατί δεν τους απαγόρευσα την είσοδο? Αν μπουν μέσα, θέλετε να πάτε στο Ντουμπάι, πάτε. Αλλά τα μαγαζιά θα κλείνουν. Διότι εκεί ήταν οι φραγκάτοι, οι επιφανείς. Με το που θα κατεβαίνουν, κατευθείαν καραντίνα, σε δικούς σας χώρους καραντίνα, με αυστηρά, και να πληρώνουν, και αφού έχουν λεφτά να πάνε στο Ντουμπάι, και να πληρώνουν και τα μοριακά τεστ και τα λοιπά, και να πληρώνουν και το χώρο που θα παραμείνουν σε καραντίνα στα ειδικά ξενοδοχεία που έτσι κι αλλιώς είναι κλειστά, μέχρι να διαπιστωθεί ότι δεν είχαν. Διότι έχουν βγει ήδη ότι πολλοί που γύρισαν από το Ντουμπάι διασπήραν τον ιό δεξιά και αριστερά. Και στα που πήγανε. Και δεν πήγανε για δουλειά στο Ντουμπάι. Πήγανε για διασκέδαση, έτσι, για ρεβελιόν. Και συνεχίζουν να πηγαίνουν και συνεχίζουν να κάνουν. Και επίσης, και να μην αναφερθώ στα περίφημα πάρτι, τα κυνηγά τους πιτσιρικάδες, αλλά μην ξαναθυμηθώ, γιατί εγώ δεν ξεχνάω, αυτό το κακό έχω κερατάσει. Δεν ξεχνάω τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου. Τον κύριο Δερβεσό. Ναι. Πώς, τι σύνθημα φωνάζανε, Δημήτρη, εκεί? Σεισμός, σεισμός, Δερβεσός και συνωστισμός. Ναι. Δεν μας πτωεί, δεν μας ποδίζει ο συνωστισμός, κάτι τέτοια. Έτσι. Όταν αυτά τα μηνύματα δίνουν αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, μετά σου φταίει ο πιτσιρίκος. Μετά σου φταίει ο πιτσιρίκος, σου φταίει η εστίαση. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι ότι κατά τη γνώμη μου, επειδή πλησιάζει και η άνοιξη σιγά σιγά, ας αρχίσει να τους δοθεί από εδώ, και να σου πω και κάτι. Όποιος θέλει, ας πάει. Αφού είναι σε εξωτερικό χώρο, γιατί λένε μετά το Μάρτιο σε εξωτερικό χώρο θα επιτραπεί. Ας το επιτρέψει το από τώρα. Άμα κρυώνω δεν πάω. Τόσο απλά. Άμα κρυώνω δεν θα πάω. Σε εξωτερικό χώρο θα είναι. Και με μάξιμουμ αριθμού. Στα τόσα τετραγωνικά, ακόμα και στον εξωτερικό χώρο, επιτρέπονται ανά τόσα τετραγωνικά τόσα άτομα. Σε κάθε τραπέζι από 4, ας πούμε, ή από 2, από 3. Είχε πέσει πάντως το τραπέζι συζήτηση αυτό το θέμα και μάλιστα μέσω ΕΣΠΑ θα. Ρε παιδιά, άμα μείνει στους λοιμοξιολόγους, λοιμοξιολόγοι, άκουσα σήμερα τι είπε κάποιος, ξέρεις τι είπε. Θέλω 3 εβδομάδες, λέει, να μην βγει κανένας από τα σπίτια. Ναι, ναι. Αυτό είπε, αυτό θέλει ο λοιμοξιολόγος. Αλλά είπε όμως και το άλλο. Εγώ αυτό θεωρώ ιδανικό. Άμα θέλουμε να την κόψουμε την άρρωστια, 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες, μην πατήσει κανένα στο σπίτι. Να μην βγει κανένα από το σπίτι όμως. Γίνεται, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πάμε τώρα στον, για να δούμε και άλλα πράγματα που έπρεπε να γίνουν για να αντιμετωπιστεί. Στον κύριο Γιαννάκο. Στον κύριο Γιαννάκο, τον οποίο το θυμάμαι εδώ και πολλά χρόνια που ήταν στα κάγκελα. Αλλά μηνύσεις δεν έφαγε τότε, τώρα τις τρώει. Ας το παρακολουθήσουμε και ερχόμαστε σε λίγο. Ναι, ναι. Υποκρισία από τη μεριά της κυβέρνησης. Από τη μία βλέπουμε, ακούμε λόγια, χειροκροτήματα, δάκρυα, και από την άλλη διώξεις και ξύλο από την αστυνομία. Σήμερα μάθαμε από τον τύπο, εμένα δεν μου έχει έρθει ακόμη κάποια κλίση, ότι διώκομαι για μη εφαρμογή του νέου συνδικαλιστικού νόμου, επειδή δεν υπάκουσα στις οδηγίες της αστυνομίας 30 Σεπτεμβρίου που είχαμε κινητοποίηση με την ΠΟΕΔΗΝ έξω από το Υπουργείο Υγείας, να μην κλείσουμε την οδό Αριστοτέλους. Η οδό Αριστοτέλους είναι ένας δρόμος ήπιας κυκλοφορίας με μία λωρίδα, ουσιαστικά είναι λίγα τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Οι οδηγοί εκείνη τη μέρα μας χειροκροτούσαν, μας έλεγαν μπράβο παιδιά που διεκδικείτε τα αιτήματά σας, και όμως οι αστυνομικοί μας χτυπήσανε αλίπητα, θα έλεγα, κάνανε χρήση χημικών, τραυματίστηκαν συνάδελφοι, πήγαν στο νοσοκομείο και εγώ προσωπικά, και μάλιστα η αστυνομία διέταξε εσωτερική έρευνα για να διαπιστώσει ποιος από τους αστυνομικούς τέλεσε τα αδικήματα, και πήγα και κατέθεσα και είπα ότι δεν επιθυμώ τη δίωξη των αστυνομικών. Και όμως βλέπετε ότι σήμερα, μία μέρα μετά τις κινητοποιήσεις που έγιναν χθες, σε μία επίδειξη ισχύως, προφανώς για να στείλει το μήνυμα η κυβέρνηση, έστειλε, δια του τύπου μάθαμε ότι διώκουμε ο πρώτος με βάση το νέο συνδικαλιστικό νόμο. Από τον τύπο ενημερωθήκε ο κύριος Γιαννάκος. Τι δεν καταλάβατε, κύριε Γιαννάκο? Οι παλαιότεροι
της δικής μου ηλικίας των 60 ετών θα θυμούνται το λεγόμενο, διότι δεν συνεμορφώθη ως προς τις υποδείξεις. Ο Δημήτρης δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Ξέρεις, Δημήτρη, τι σημαίνει αυτό? Αυτός που δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις, στους κανόνες, προχωράμε αυτά στην άλλη διαδικασία. Αυτά ήταν Δημήτρη μου. Ναι. Σου έλεγαν στην ασφάλεια και μετά σε συλλαμβάνανε χωρίς δική, χωρίς τίποτα. Ναι. Με αυτή την αιτιολογία. Με αυτή την αιτιολογία, διότι δεν συνεμορφώθη ως προς τις υποδείξεις. Έτσι λοιπόν και εσείς, η αστυνομία, που είναι κράτος στην Ελλάδα, ο αστυνομικός διευθυντής βγάζει από διάφορες αποφάσεις. Ξέρετε, μετά το κράτος των λοιμοξιολόγων έχουμε και το κράτος της αστυνομίας. Και όταν αστυνομία δεν εννοώ για τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν, που είναι άνθρωποι του λαού. Εξαιρώ τους ματατζίδες, πάντα τους εξαιρώ αυτούς. Λοιπόν, και οι οποίοι έναν αντιπινιχρίου μισθού, όπως και εσείς, καλούνται να διαφυλάξουν την δημόσια τάξη και να τρέχουν πίσω από κάθε πιτσιρικά και πίσω από τον καθένα και φορά τη μάσκα σου και βάλε τη μάσκα σου και γιατί κάνεις πάρτι και γιατί δεν κάνεις. Λοιπόν, τι δεν καταλάβατε λοιπόν? Το πρώτο είναι, δεν συνεμορφώθη ως προς τις υποδείξεις. Εδώ επίσης, για να σας θυμίσω, για να τα αρχίσουμε να δένει το γλυκό, Γκοτζαμάν υπουργός και Γκοτζαμάνης το επίθετο, σας είπε ότι συστήθηκε και για τους θανάτους. Τα χειροκροτήματα, κύριε Γιαννάκο μου, τελειώσανε. Σας χειροκροτούσανε μέχρι τώρα, έβγαινε η σύζυγος του Πρωθυπουργού και σωστά η γυναίκα το έκανε, διότι σας άξιζε το χειροκρότημα. Αν μη τι άλλο, το ότι είστε όλη μέρα σε μια υπηρεσία, εδώ δεν αφήνει το συγγενή του να πάει, να, έστω και με στολή να μπει, να δει τον άνθρωπο του που δίνει τη μάχη με στην ενταδική, και είστε εσείς, με την έννοια του πόσο επικίνδυνο είναι. Και είστε εσείς εκεί, εσείς και οι γιατροί, οι νοσοκομιακοί και οι γιατροί. Για τους μεν γιατρούς είπε, η κυβέρνηση τι να πει, δεν είχαμε εδώ 250 μόνο στις αίρες και πόσους και πόσοι πέθαναν στην Ελλάδα σύνολο, μερικές χιλιάδες, 4-5 χιλιάδες. Τι να πει, σε ποιον θα το φορτώσουμε, οι γιατροί φταίνε. Μετά τρέχαμε να μαζεύουμε σαν τον Άδωνη, δεν το πάτησε ακριβώς, το πάει κάπως αλλιώς. Αλλά πάντως το χειροκρότημα τελείωσε. Μέχρι εδώ. Γιατί ο κύριος Γιαννάκος λέει το αυτονόητο. Αν δεν έχουμε πόλεμο, εγώ ξέρω ότι αν αύριο γίνει έστω ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, τουλάχιστον μερική επιστράτευση θα υπάρξει. Έτσι δεν είναι? Εδώ και δεν υπάρχει. Τι ζητάει λοιπόν ο κ. Γιαννάκος? Επιστράτευση. Στα λόγια μόνο υπάρχει επιστράτευση. Φέρτε μου και άλλους πολεμιστές. Προσωπικό και κλίνες. Αυτοί είναι οι πολεμιστές. Πόλεμος δεν είναι? Πολεμιστές ζητάει ο άνθρωπος. Έχει αντίρρηση κανένας πολίτης σε αυτόν τον τόπο να προσλάβουμε και άλλους νοσοκομιακούς? Διότι εγώ σας το λέω με τον κίνδυνο του λαϊκιστή, ότι πολλοί άνθρωποι δεν πέθαναν κατευθείαν από τον COVID. Πέθαναν και ορισμένοι από έλλειψη, όχι γιατί φταίγαν οι γιατροί, γιατί αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν όλους τους ασθενείς όλη την ώρα. Δεν μπορούσε να έχει έναν, ο κάθε ασθενής να έχει έναν γιατρό. Δεν μπορεί κάποιοι, ο οποίος πνίγει τα φλέμματά του, αν ήταν εκεί κάποιος μπορούσε να τον σώσει. Λοιπόν, πιθανότατα λοιπόν είχαμε και τέτοια περιστατικά και τέτοιους θανάτους, όχι προφανώς από επιπλοκές του COVID, αλλά που σίγουρα μπορούσαν να μην είχαν οδηγήσει στο θάνατο. Και ξέρουν οι άνθρωποι που μου ακούνε και που θρυνήσανε τέτοια αυτά, ότι υπάρχουν αυτά τα περιστατικά. Άρα λοιπόν, έτσι, θέλαμε και άλλους γιατρούς, εδώ φτάσαμε στο νοσοκομείο, θέλω να μην γίνονται επεμβάσεις. Δεν γίνονται επεμβάσεις, αλλά όσες μπορούν να ανασταλούν, αναστέλλονται. Διότι δεν υπάρχουν γιατροί. Δεν υπάρχουν γιατροί. Και γιατί να υπάρχουν γιατροί? Ο τελευταίος με τα κοτσιδάκια και τα λοιπά που κλωτσάει καλά την μπάλα, έτσι, ο τελευταίος συμβόλαιος, αν παίζει κάποιος στον Πανσεραϊκό, στον Πανσεραϊκό λέω, στην ΑΕΚ, στο αυτό, το χαμηλότερο συμβόλαιο είναι 30, 40 και 50 χιλιάδες ευρώ. Και ένας γιατρός που σώζει ανθρώπινες ζωές πρέπει να ζήσει με 1.200 και με 3 ευρώ υπερορία και να είναι εκεί 24 ώρες το 24, δεν γίνεται. Και τέλος πάντων, να μείνει αυτός. Πάρτε κι άλλους. Όχι. Παίξε μπάλα να βγάζει λεφτά.
Και τα λέμε και δεν τρεπόμαστε κιόλας. Τα συμβόλαια που σφυρίζουν. 500.000 έκλεισε ο τάδε ποδοσφαιριστής που έρχεται στη λήξη της καριέρας του. 1,5 εκατομμύριο ο τάδε. 15 εκατομμύρια ο άλλος. Και τι κάνουν λοιπόν οι Έλληνες γιατροί? Σου λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ. Πάω στο εξωτερικό. 500.000 παιδιά φύγαν στο εξωτερικό. Και η κυβέρνηση αρνείται να προσλάβει νοσηλευτικό προσωπικό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε? Και τι θα πούμε, να πούμε στον κόσμο? Οι γιατροί φταίνε που πεθαίνουν. Για τσαλάκωστο και το Γιαννάκο μέσα και ρίχτου και μερικές ψηλές εκεί στη διαδήλωση που κάνανε. Λοιπόν, να δεις το ξανακάνει. Να μην βγαίνει να ζητάει κι αυτός. Έτσι είναι, παιδιά. Να κάνουμε τώρα. Κατά τα άλλα πόλεμο έχουμε και ποιος θέλει. Ο πιτσιρικάς που κάνει πάρτι. Αυτός που βγήκε χωρίς μάσκα και δεν την είχε δάτη και την είχε εκεί και την είχε παρακεί. Και αλλά αυτός που πήγε στο Ντουμπάι δεν φταίει. Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου δεν συνελήφθη ως έπρεπε να συλληφθεί και να περάσει αυτόφορο κατευθείαν. Αν μη τι άλλο, ως το μήνυμα που πέρασε στην κοινωνία. Μου κακανά, άντε και αν έφαγε ένα πρόστιμο, ξέρω εγώ, 300 ευρώ ή και 1000, χέστηκε τώρα εκείνος οικονομική του δυνατότητα. Έτσι. Αντίθετα, μοιράζουν πρόστιμα τώρα στην εστίαση, κύριε πρόεδρε. Δεν ξέρω τι έγινε με αυτό το θέμα. Δημήτρη, για ποιο... Είχα πει να βρούμε τον κύριο Καβαθά σήμερα. Α, για το θέμα... Τι πληροφορίες έχεις? Σε ό,τι αφορά το ζήτημα με τις... Ναι, με τις επιταγές. Επιταγές. Δεν υπήρχε αναστολή των επιταγών για το μήνα Ιανουάριο και η τράπεζα βλέποντας χρήματα... Όχι, δεν υπήρχε. Η κυβέρνηση του είχε αναγγείλει ότι θα γίνει αναστολή. Δεν έστειλε το σχετικό φέρμα. Όχι, δεν υπήρχε. Ναι, δεν έστειλε το σχετικό φέρμα. Εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση. Δεν υλοποιήθηκε ωστόσο. Και όσα χρήματα υπήρχαν μέσα επιταγές, τα τράβηξε η τράπεζα. Τα τράβηξε η τράπεζα. Και τα πήρα εγώ. Και τώρα σιγά μην τα δώσω εγώ πίσω. Ναι. Και αν είχε. Και αν δεν είχε. Ο Θεός και η ψυχή τους. Τι είπε ο κύριος Γυριάδης? Στο περίπου, εστί με θερμενόν, ζεμάνφου και 7 αυγά Τουρκίας. Φέρτε μου εμένα τα κλειδιά, σας είπε. Άλλο ένα μεγάλο θέμα. Ξέχασαν, λέει. Τι ζορτραβάνε, ρε, οι άνθρωποι. Άμα είσαι βουλευτής και υπουργός, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, με την αυτοκινητάρα που θα σου δώσει και το αυτό, και 25 υπαλλήλους έχεις τζάμπα τους πληρώνει, δεν είναι σαν την εστίαση που τους πληρώνεις εσύ. Έτσι, ένας υπουργός έχει περίπου 20 μετακλητούς. Τόσους υπαλλήλους έχει, τόσους χρειάζεται. Βάλε τώρα ότι εμείς έχουμε καμιά 60 υπουργούς, για να δεις τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Από 20 μετακλήτους έχει ο καθένας. Αλλά στα νοσοκομεία, όχι. Στα νοσοκομεία, όχι. Μερικές χιλιάδες είναι μετακλητοί υπάλληλοι. Και δεν είναι μόνο αυτοί, ξέρεις, μόνο οι βουλευτές και οι υπουργοί. Βάλε 300, βάλε υπουργοί, 60 υπουργοί, 300 βουλευτές, μετακλήτους των μετακλητών. Έτσι. Και αστυνομικό εδώ στις Σέρες να έχει ο βουλευτής. Τι κινδυνεύει τώρα ο κύριος Μπούμπας τώρα εδώ στις Σέρες και χρειάζεται αστυνομικό? Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Λοιπόν, πρέπει να έχει εδώ αστυνομικό και θέλουμε ύστερα να επιβάλλουμε και την τάξη. Να πούνε, να βγουν οι μάγκες και να πούνε εδώ στις Σέρες δεν χρειαζόμαστε αστυνομικό, άσε να πάνε στην υπηρεσία τους να αστυνομεύσουν το έργο της. Είπαμε, λαϊκίζω σήμερα, μην παρεξηγείτε, λαϊκιστής είμαι. Έτσι. Έχει εδώ κάθε βουλευτής έναν αστυνομικό, όταν δεν είναι εδώ ο βουλευτής, κάθε ο άνθρωπος. Γιατί να μην πηγαίνει στην υπηρεσία του για να βοηθάει και τους συναδέλφους στο έργο τους, στον πόλεμο αυτόν. Ή να πούνε οι βουλευτές, ξέρετε, για όσο διαρκεί πανδημία, ο COVID, δεν χρειάζομαι αστυνομικό. Ποιος θα τον πειράξει τώρα τον φίλο μου τον Μπούμπα εδώ, για παράδειγμα. Ποιος τον πειράξει, τι θα το κάνει, ο Μπούμπα. Πειράξει τον Μπούμπα, τι. Αυτά είπαμε, είναι για πλήδη και πατρίκη. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, κύριε Γιάννακα, τι δεν κατάλαβες. Τέρματα χειροκροτήματα. Τώρα είχε πει ο κύριος Βορύδης κάπου, όπου δεν πήπτει λόγος, λείπει πτηράβδος. Ο άνθρωπος το που κατάγεται δεν το έχει ξεχάσει ποτέ. Και σήμερα λίγο ή πολύ είπε ότι να εξαναγκαστούν με κάποιο τρόπο. Με άλλους τρόπους. Λίγο. Ναι, αλλά δεν το ανέφερε. Ναι, όχι, δεν το είπε, το υπονόησε όμως σαφώς. Αλλά περιμένετε. Εδώ βάλαμε. Ξέρεις τώρα, συμμαθητές, φοιτητές στα σχολεία έχουν και από έναν αστυνομικό. Α, και μέσα στις τάξεις.
σιγά σιγά θα δείτε που θα πάει. Όσοι ήταν και υποστηρικτές του, να μπει η αστυνομία και να καταργηθεί και το άσυλο και το ένα και το άλλο. Μα το θέμα είναι για το συγκεκριμένο. Μα θα δείτε που θα πάει. Θα πάει. Το οποίο προκύπτει με τους αστυνομικούς, μια που το θίξατε. Μπορούσε η αστυνομία να παρέμβει σε περίπτωση που ο Πρίτανης έπαιρνε τηλέφωνο και λέγει ότι τελείται κακοκλιματική πράξη. Όχι, ο Πρίτανης δεν θέλανε να κάνω στο πανεπιστήμιο. Αυτό μπορούσαμε. Ναι. Τι λες ρε Δημήτρη μου τώρα, θα είμαι εγώ αστυνομικός διευθυντής και δεν θα μπορώ να πάω να μάσω την παρανομία γύρω από το απειθήτα. Ναι, εννοείται. Όχι εν μία νυχτή, σε μία ώρα μέσα. Σε μια ώρα ναι, μέσα. Το θέμα είναι όμως μπορούσε να γίνει. Σε μια ώρα μέσα θα τους έχω μαζέψει. Αλλά κανείς δεν. Αυτούς που πουλούσαν να παίξουν ναρκωτικά και κάναν και ράναν. Σε μια ώρα μέσα. Και εκεί θα μπορούσε να γίνει και μια συμφωνία με τους Πριτάνες. Αλλά το θέμα είναι έπρεπε να ξεχυλώσει, να φτάσει μέχρι εκεί που να φτάσει για να κατηργηθεί το άσυλο, για να καταργηθεί το να μπουν οι αστυνομικοί μέσα. Και σιγά σιγά, περιμένετε τώρα, θα εξομοιωθούν και τα πτυχία με τα ιδιωτικά. Και σιγά σιγά οι έχοντες και κατέχοντες θα γίνουν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα απαξιωθούν τελείως τα ελληνικά πανεπιστήμια, διότι αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να απαξιωθεί τελείως. Έτσι, στο κάτω-κάτω στην Ελλάδα έχουμε ένα σωρό πανεπιστήμια. Σε ένα, δύο, τρία γίνονταν αυτά τα και δεν μπορούσαν να τα ελέγξουν. Αφήστε το. Και μάλιστα μιλάμε και για 20 εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν για να συσταθεί αυτή η ομάδα της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια. Τα οποία 20 ή 30 εκατομμύρια πρέπει να δοθούν στα σχολές. Να δούμε λίγο τι είπε ο κύριος. Ο κύριος Γερακαράκος. Όχι. Ο κύριος Γερακαράκος είπε κάτι για τα. Για να μην μπουν. Ναι, να ακούσουμε τον άνθρωπο, ναι. Κύριε Γερακαράκο, αν δεν κάνω λάθος, υπό ΑΣΥ δεν συμφωνεί με τους ειδικούς φρουρούς στα πανεπιστήμια. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο την ανακοίνωσή σας και τις ενστάσεις σας. Υπό ΑΣΥ δεν συμφωνεί με την εμπλακή αστυνομία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα 27 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση βγάλαμε την ανακοίνωση και λέμε ότι η αστυνομία δεν πρέπει να εμπλακεί σε ιδρύματα τα οποία έχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς και έχουν μία από αυτές το αυτοδιοίκητο, δεύτερον έχουν ένα ετερογενές προσωπικό, θυμίζω έχει φοιτητές, έχει διδάκτορες, έχει καθηγητές, έχει διοικητικό προσωπικό, λοιπόν. Και στην ουσία αυτά τα ιδρύματα έχουν και το ευαίσθητο του χώρου, γιατί μιλάμε για φοιτητές, δηλαδή για μαθητές. Από εκεί και πέρα δεν συμφωνούμε να εμπλακεί η αστυνομία, ούτε η αστυνομική ούτε η ειδική βούλη. Αυτά. Πώς λένε και οι ξενομιλούντες που τους αρέσουν τα ξενικά, respect στην ΠΟΑΣΥ. Μπράβο. Θερμά μπράβο, δεν το λέω ειρωνικά, το λέω μπράβο. Δηλαδή το μήνυμα ο κύριος αυτά που είπε ο κύριος Γερακαράκος, νομίζω. Ναι, ο κύριος Γερακαράκος, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ. Τα είπε τόσο απλά, τόσο όμορφα, τόσο ωραία. Τι δουλειά έχει η Αλεπού στο παζάρι. Αυτοί είναι οι μαθητές, λέει. Τι δουλειά έχουν εμείς εκεί μέσα. Τόσο απλά. Είναι δυνατόν να περνάνε νομοσχέδια αυτή τη στιγμή και έχουν περάσει νομίζω. Να γίνει ειδικό σώμα 1.030. Τόσο. Ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών μέσα. Να τους βάλετε και στα νηπιαγωγεία, ρε παιδί. Να προθέσει άλλη τετράχρονο παιδί, το βγάλει έξω, το κρύο. Βάλετε και στα νηπιαγωγεία. Βάλτε και στα σχολεία απ' έξω εκεί, να μην μαζεύουν και οι γονείς που μαζεύονται. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πού γυρνάμε, σε ποιες εποχές γυρνάμε πια. Σε ποιες εποχές γυρνάμε. Δεν έχει να κάνει με κόμματα αυτό που λέω. Ως άνθρωπος ελεύθερος μιλάω, άλλωστε ταυτίζομαι απόλυτα με τον κύριο Γερακαράκο. 27 μέλη είπε το Συμβουλίο. Mm-hmm. Αποφάσισαν όχι. Αλλά εδώ, Βορύδης, Άδωνης, Σαμαράς επικρατούν φαίνεται των μετριοπαθών πολιτικών που υπάρχουν μέσα στην κυβέρνηση και υπάρχουν πάρα πολλά άλλα αξιόλογα στελέχη. Πάρα πολλά. Είναι δυνατόν. Τι θα το κάνουν. Αστυνόμευση μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα. Αν συμβεί ένα γεγονός, όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, είχε το δικαίωμα από πάντα το είχε αυτό. Πρέπει να πει, έτσι, αστυνομία, ελάτε. Πιάστε τους, κάντε τους. Και άλλο φύλαξη και άλλο αστυνόμευση. Έτσι, γιατί εδώ στο ΤΕΙ... στην καλή περίπτωση να βάλουμε security. Εδώ στο ΤΕΙ υπάρχει security. Ε? Ναι, εδώ στο ΤΕΙ υπάρχει security. Security.
Λοιπόν, τι να πω, δηλαδή με φοβίζει πάρα πολύ το αστυνομία παντού. Το αστυνομία παντού, αστυνομία παντού. Αλλά θα προσλάβουμε άλλους 1030 αστυνομικούς για να τους βάλουμε στα πανεπιστήμια. Αλλά 1030 νοσηλευτές δεν τους παίρνουν να τους βάλουμε στα... 20 εκατομμύρια, έτσι, να το λέμε. Που θα μπορούσαν αυτά τα 20 εκατομμύρια να δοθούν για τον πόλεμο της υγείας. Τον πόλεμο της υγείας και την ανάπτυξη των πανεπιστημίων. Τον πόλεμο της υγείας. Κουβέντα για εκεί. Πάμε στον κύριο Βορύδη. Το τι είπε σήμερα το πρωί στο Open, ρωτηθείς από τους συναδέρφους για τους γιατρούς εκεί στο νοσοκομείο της Πάτρας που δεν εμβολιάστηκαν. Είπε να πείσουμε τους ανθρώπους της υγείας ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν. Βέβαια και με άλλους τρόπους, βέβαια δεν ήταν τις παρούσεις, λέει, να αναλυθούν αυτοί οι άλλοι τρόποι. Είναι ένα θέμα. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια πυθούς. Και θα πρέπει να γίνει καταστεί σαφές ότι δεν είναι απλώς και μόνο ότι κινδυνεύουν οι ίδιοι, που κινδυνεύουν οι ίδιοι. Γιατί άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται την νόσο, είναι προφανές ότι όποια μέτρα προφύλαξης και να πάρουν, αυτοί είναι περισσότερο επιτεθειμένοι από οποιονδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αλλά στην πραγματικότητα ο κίνδυνος αυτός είναι και ένας κίνδυνος περαιτέρω διαδόσεως της νόσου, ακριβώς γιατί αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται μάλιστα κατεξοχήν σε επαφή με ευπαθείς ομάδες, δηλαδή με νοσούντες, όχι απαραίτητα από κορονοϊό, mm-hmm. αλλά και με άλλα νοσήματα, έτσι. Άρα νομίζω ότι πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια του διαλόγου και της πληθούς στο ζήτημα αυτό. Mm-hmm. Είναι ένα κομμάτι, θεωρώ, της υγειονομικής τους υποχρέωσης να προστατέψουν και τον εαυτό τους και τους ασθενείς τους μέσα από τον εμβολιασμό. Ποιοι τρόποι μπορούν να βρεθούν, εάν τελικά δεν καταφέρετε να τους πείσετε? Εγώ δεν θέλω επί του παρόντος να συζητήσουμε τους, ας το πω, τρόπους, αυτό που λέτε, για να λύσουμε το θέμα αυτό. Θα μείνω στο ότι πρέπει να πιστούν και να το συνειδητοποιήσουν και νομίζω ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαστε σε πολύ καλύτερα ποσοστά, ώστε να... Αγαπητοί φίλοι, πώς τη λένε, την ξεχνάω γιατί την παρακολουθώ. Κυρία Ντόρα Κουτροκόη. Ναι, η Ντόρα. Ντόρα. Αγαπητή Ντόρα. Το είπε σε προηγούμενες εκπομπές. Όπου δεν πείπτει λόγος, πείπτει ράδος. Άλλωστε, είναι ο παδός του Εγέρθητο. Να ξέρουμε όταν μιλάμε για τον κύριο Εγέρθητο. Δεν είναι τώρα της παρούσης, λέει, να εξετάσουμε ποιους τρόπους, θα τους βρούμε αυτούς. Μια χαρά. Λοιπόν, άκουσε, αγαπητή Υπουργέ. Ο πρώτος τρόπος είναι, λέει, είναι κοντά στον κίνδυνο. Ο πρώτος τρόπος για να μειωθεί ο κίνδυνος αυτών των ανθρώπων να ασθενούν είναι πρώτον να ελαφρυνθεί ο φόρτος εργασίας τους. Δηλαδή, να έρθουν και άλλοι γιατροί, να μην χτυπάνε τριήμερα και τετραήμερα κλεισμένοι μέσα, όπου ξέρετε, κάποια στιγμή όταν φτάνει η κόπωση και η κούραση, εξαντλείται ένας άνθρωπος και αρχίζει και γίνεται λίγο απρόσεκτος. Άρα λοιπόν ο πρώτος τρόπος για να τους προστατεύσουμε είναι να τους ενισχύσουμε. Πώς? Πρώτον, με έμψυχο υλικό. Να έρθουν και άλλοι γιατροί και να έρθουν και άλλοι νοσηλευτές. Αντί να πάρετε λοιπόν 1.020 άτομα, πάρετε μερικές χιλιάδες ακόμα νοσηλευτές και βάλετε τους στα νοσοκομεία. Έτσι, να προστατευτούν. Δεύτερον, με υγειονομικό υλικό. Διότι πολλές φορές έχουμε δει, έπρεπε να ξαναβάλουμε το βίντεο, Δημήτρη. Διότι δεν είναι μόνο αυτοί που κινδυνεύουν, είναι και αστυνομικοί που οι οποίοι χάρη στον Κώστα τον Καραμαλή, από ιδιωτικές εταιρείες κατάφερε να φέρει μέσα προστασίας για να απολυμένονται τα περιπολικά και το ένα και το άλλο. Και να έχουν μέσα προστασίας αστυνομικοί που δεν έχουν καν ούτε αλεξίσφαιρα δεν έχουν. Τα αυτοκίνητα τους μένουν στον δρόμο από αυτό. Ασθενοφόρα δεν έχουμε, έτσι, να πιστούν. Όχι, για να πιστούν πρώτα θα κάνεις ακολουθείς μια διαδικασία. Πρώτα να δουλεύει 8 ώρες ο άνθρωπος και όχι να δουλεύει 18 ώρες συνεχόμενα. Έτσι, όπου εκεί γίνει. Δεύτερον, να έχουν πλήρες όλες, άμα έχουν όλη την εξάρτηση, έχουν αυθονία εξαρτήσεων, γάντια, αυτά. Εδώ δεν υπάρχουν, στα περισσότερα νοσοκομεία δεν υπάρχουν υλικά. Και βλέπετε ότι τρέχουν εδώ σε διάφοροι σύλλογοι και διάφοροι βουλευτές και διάφοροι αυτοί και συνδράμουν με αντισηπτικό υλικό, με μάσκες, με αυτά από τον ιδιωτικό τομέα να πάνε. Λοιπόν, και δίνουμε και χρήματα και χιλιάδιο άλλα. Αυτό λοιπόν είναι. Και τρίτον, έτσι,
αυτούς που κινδυνεύουν τόσο πολύ που το περιγράψατε και πρέπει να τους πείσετε, πρέπει να τους πείσετε με όποιο τρόπο ξέρετε εσείς. Κάτι μάθατε στα φοιτητικά σας χρόνια, την διαδικασία σας και την θέση σας κοντά στο Μιχαλολιάκο, ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει, αν και θα μιλήσω για το εμβόλιο λίγο παρακάτω, γιατί τώρα τελευταία ακούγονται διάφορα. Όχι 50% το AstraZeneca, όχι τόσο το 100, άρα σου λέω άλλος γιατί να εμβολιαστώ, πόσα εμβόλια θα κάνω. Αφού βλέπουν ότι έχουν τεθεί ένα αμφιβόλο και η ποιότητα και διάφορα άλλα, διότι εκεί το πάρτι των μεγάλων δεινοσαύρων που κατασπαράζουν τις σάρκες του λαού για να βγάλουν δισεκατομμύρια, των λαών, όχι του ελληνικού λαού, όλων των λαών, για να βγάλουν δισεκατομμύρια, και μια ανίκανη, για πολλωστή φορά ανίκανη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να το παρακολουθήσει, έτσι. Και οι εμβολιασμοί που ήταν να γίνουν το γρηγορότερο δυνατόν δεν γίνονται και οι ρυθμοί δεν γίνονται. Λοιπόν, δεν υπάρχουν και εμβόλια. Δηλαδή, εσείς καλά λέτε να τους εμβολιάσετε, αλλά και εμβόλια δεν υπάρχουν. Συν ότι μπαίνουν ένα αμφιβόλο. Κάθε μέρα τώρα παρακολουθούμε. Ναι, αλλά ξέρετε, το Άστρα δεν έχει 50%, έχει 30%, έχει 40%. Άνω του 65%. Τώρα βγάλει ένα που έχει 90%, να το κάνουν όλοι, να τελειώνουμε. Το ρωσικό, τι έγινε, γιατί δεν το θέλουμε. Δεν μιλάμε εκεί. Που αποδεδειγμένα πλέον φαίνεται να είναι από τα καλύτερα. Έτσι. Κουβέντα δεν γίνεται για το εκεί ρωσικό. Όχι. Δεν μας κάνει, δεν χωνεύουμε τον Πούτιν. Και, δεν το... και τι μας νοιάζει εμάς ο Πούτιν, ρε παιδιά. Από την ώρα που είναι να σώσω κόσμο και κοσμάκι, θα πάρω και από τον Ρώσο και από τον Κινέζο και θα πάρω και από τους Ελοχήμ και από τους Νεφελήμ και θα πάρω και τα βιβλία του Άδωνη Γεωργιάδη για τους Ελοχήμ και τους Νεφελήμ. Όλα θα τα πάρω. Και δεν τίθεται το ερώτημα αυτό, γιατί δεν λαμβάνουμε τη Ρωσία στο εμβόλιο, έτσι, δεν ζητάμε βοήθεια από τη Ρωσία να μας στείλει εμβόλια. Λοιπόν, άρα και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που πολύ σωστά περιέγραψες το πόσο κινδυνεύουν και το πόσο κάνουν και το ότι μπορούν να μεταφέρουν και την ασθένεια σε άλλους, εννοείται στο σπίτι τους. Έτσι αυτούς εννοείται. Τους βάλατε βαρέα και ανθυγιεινά? Όχι. Τους δώσατε μία δεκάρα παραπάνω? Όχι. Όχι. Αλλά θέλετε να τους πείσετε. Εντάξει. Πάμε να δούμε και το άλλο το λουλούδι. Όταν δακρύζεις σε συνέντευξη στον Αντένα, δεν πείθεις τον υγειονομικό? Μπορεί να τον πονούσε ο Κάλλος το παπούτσι. Τα χειροκροτήματα δεν τους πείθουμε. Άμα είχε τους φυγνιά τα παπούτσια, κατάλαβες από τι δάκρυζε. Λαϊκίζουμε. Όχι, μπορεί να τους φυγνιά τα παπούτσια και δάκρυζε. Α, γι' αυτό δάκρυσε. Α, και ήτανε... Ναι. Λαϊκίζουμε τώρα. Εμείς λαϊκίζουμε. Αυτός δεν λαϊκίζει, εμείς λαϊκίζουμε. Τα περιέγραψε πολύ καλά. Τι είπε? Κινδυνεύουν οι ίδιοι πρώτοι αυτό. Δηλαδή, αν δεν έχουν αυτή βαρέα και ανθυγιεινά, ποιος θα έχει? Η ιδιαίτερα στο γραφείο σου. Πάμε και στο επόμενο. Που έχει άλλα προσόντα. Στο τελευταίο δεν θέμα. Δεν μιλάω του συγκεκριμένου υπουργού. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο θέμα το τελευταίο, το βίντεο από το Ράδιο Ερβίλα. Γίνεται μια αναφορά εκεί για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο. Το βλέπουμε και επιστρέφουμε. Να λοιπόν, κύριε Βορύδη, τι τα θέλετε τώρα τα εμβόλια και τα αυτά? Πάρτε τις αληθές. Το Βυζαντινόν. Λοιπόν, εγώ προτείνω στον κύριο Βελόπουλο να στήσει και σεργή μέσα στη Βουλή. Βέβαια. Απ' έξω. Όχι, μέσα βρε. Μέσα βρε. Επιτόπου. Λίγο πριν τα έδρανα εκεί πριν. Ναι, βρε. Και να τους πασαλεύει με τις αληθές του πριν μπουν μέσα για να μην κινδυνεύουν. Λοιπόν, βεβαίως. Και τι είναι, να πάρουν τις αληθές του Βελόπουλου, να τις μοιράσουν στον πληθυσμό και να μπορούμε να αποκρούμε. Αφού δεν μπορούμε να αποκρούσουμε ως λαός που πάσχουμε από το σύνδρομο του Καραγκιόζη, το έχω πει πολλές φορές, δεν μπορούμε, έναν Καραγκιόζη στη Βουλή τον θέλουμε. Λοιπόν, αφού δεν μπορούμε να αποκρούσουμε την παρουσία του μέσα στη Βουλή, εγώ δεν λέω να πάει φυλακή, το είπε ο... Έτσι, άμα τα έλεγα εγώ θα πήγαινα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν έβγαινα εγώ και έλεγα πουλάω κουρκουμάδες και αυτά που απαγορεύεται τέτοια αυτά να λες να τα πουλάς δίκαινη ιατροσκευασμάτων. Εδώ ο άνθρωπος πουλάγει πιστολές του Ιησού. Τι πουλάγει? Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Τι καλοί άνθρωποι. Τι καλοί άνθρωποι που είμαστε. Τι έγινε εκείνη η πρίζα, ρε? Χαλασμένη είπαμε είναι. Ρε φωνάξτε ένα ηλεκτρολόγο να κάνει την πρίζα, ρε. Δεν τι θέλετε να πάει φωτιά να βάλει την πρίζα? Θα με τρελάνετε? Αφού είναι βάλε βγάλε. Λοιπόν, αύριο να πάρεις τηλέφωνο την κυρία Φωτεινή να πάει να βάλει την πρίζα. Κύριε Ραμπατζή.
Εγώ θα την καλέσω. Αυτό δεν την παίρνει ο Φαρμάκης. Και αυτός τώρα, αμάρε πρόεδρε, πάρε τη Φωτεινή να έρθει να σου βάλει την πρίζα εκεί πέρα, τελειώνουμε. Πάντως δεν λειτουργεί και σήμερα το μηχάνημα, το PCR. Έτσι που λέτε καλοί μου άνθρωποι, καλοί μου άνθρωποι. Τι καλοί άνθρωποι που είναι οι Σεραίοι, τι καλοί άνθρωποι που είναι οι Έλληνες. Έχουμε κάτι άλλο, Δημήτρη? Όχι, δεν θα μου αποκαλύψετε όμως ποιος σας είπε λαϊκιστή. Εγώ θέλω να μάθω ποιος σας είπε λαϊκιστή. Μετά την κάμερα. Μάλιστα. Δεν, όχι, όχι. Λαϊκιστής είμαι, τη διοντολογία τη σέβομαι. Δεν έχω το δικαίωμα. Ναι. Όταν κάνει. Ναι, όποιο είναι, δεν θέλει να ακούσει το όνομά του. Σε σένα να το πω. Σε μένα. Ναι, στο off. Ναι, 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 off. Σε σένα να το πω. Μάλιστα. Δεν γιατί μπορεί, επειδή μπορεί να είναι λαϊκιστής, αλλά εκεί χαμηλά δεν πέφτω οι ιδιωτικές συνομιλίες να αποκαλύπτω. Επειδή με ρωτούμε υπέρ του λαού, γι' αυτό. Ε? Επειδή άλλωστε, με ρωτούμε υπέρ του λαού. Θα σας πω ποιος είναι, αύριο, αύριο να πάω να του πάρετε μια συνέντευξη και ας με αποκαλέσεις τη συνέντευξη λαϊκιστή. Επειδή με ρωτούμε υπέρ του λαού, γι' αυτό είμαστε λαϊκιστές. Όταν είσαι με το λαό, το είσαι. Λαϊκιστής είσαι. Μάλιστα. Μάθαμε τώρα το πείμα. Όποιος διαφωνεί μαζί μας είναι λαϊκιστής. Τέλος. Ο κύριος Γιαννάκος είναι λαϊκιστής, έφαγε και τον μπερδάκι του και αυτός και η υγειονομική του. Τέρμα τα χειροκροτήματα, μπερδάκι από εδώ και πέρα. Να είστε καλά. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καληνύχτα σας. Όνειρα γλυκά. Καλό βράδυ. Καθαρός ουρανός αύριο στην πόλη των Σερών με θερμοκρασίες από 6 έως 18 βαθμούς. 9 έως 18 βαθμοί στην Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια. 8 έως 15 βαθμοί στην Καβάλα με αραιή συννεφιά. 4 έως 16 βαθμοί στην Δράμα με αραιή συννεφιά. 5 έως 15 βαθμοί στην Ξάνθη με ηλιοφάνεια. 9 έως 15 βαθμοί στην Κομοτηνή με αραιή συννεφιά. 8 έως 16 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη με ασθενείς παροδικές βροχοπτώσεις νωρίς το πρωί και συννεφιά την υπόλοιπη μέρα. 7 έως 16 βαθμοί στην Ορεστιάδα με αραιή συννεφιά. Αυτό ήταν το σύντομο προγνωστικό δελτίο καιρού από την τηλεόραση Επιλογές. Από εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας ξημέρωμα.